κυπριατικά και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά σαν να έχω κέφι πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? Δέκα! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριατικά? Δεν θέλετε να του μιλήσετε του? Στείλτε το ένα story, βρε παιδιά, αν δεν θέλετε να του μιλήσετε. Θέλουμε, είσαι live, συγγνώμη. Live? Από το κινητό μου, όχι από εκεί. Καλημέρα, αγαπητοί τηλεθεατές. Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ώρα πια θα γίνονται από το κινητό, παιδιά. Τέλος όλα, μόνο story. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά στους χαραλάμπηδες, ρε παιδιά. Χρόνια πολλά. Σε όλους τους μπάμπηδες. Να χαίρεσαι το χαρούλι σου. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Το χαρούλι σου, α! Εσύ λάμπεις μπάμπι μου! Το μπουμπούκι μας! Όλοι λάμπουμε σήμερα, παιδιά! Αχ, το ξεχνατε! Πώς είμαστε? Ωραία! Πάρα πολύ αναβασμένοι! Γιατί? Εσύ? Τι έχει συμβεί, κάτι γίνεται. Αλήθεια... Σε είδα πριν... Λίγο σαν να γυμνάστηκε, λίγο δεν είναι σαν τούκι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έκατσε η Αθηνά... Αθηνά και θέλω όχι, να... Δεν είναι ανεβασμένη μόνο η Αθηνά. Ποιος άλλος? Και... Ποια? Προσέξατε. Όχι. Μαρία. Στο Θεό. Ξέρω εγώ σήμερα την έβλεπα στον καθρέφτη εκεί που φτιάχνω και τη έλεγα πρέπει. Τι κάνει εσύ, πονηρούλα? Ναι, γιατί κάνει. Και έβγαλε και τη σήμερα. Σήμερα πέταξε το τσάκι. Εδώ, παιδιά, όλα εδώ. Τα λέμε, τα γράφουμε. Έτσι, όλα, έτσι. Να δει και η άνοιξη τι έχει να γίνει. Καλά να είμαστε, παιδιά. Λοιπόν, χθες είχαμε τρομερό επεισόδιο. Ναι, δεν μπορώ. Γι' αυτό σου λέω. Πώς να είμαστε ανεβασμένοι σήμερα, πώς να έχουμε χαρά, παιδιά. Τέτοια λύπη, τέτοια στεναχώρια. Τέτοιο κάνουμε... κλάμα που ρίξαμε. Κλάμα. Ούτε έπρεπε επικοινωνίες να ήταν, να κλαίμε δηλαδή. Σοκ! Αυτό είναι σοκ. Κυνήγο. Εγώ δηλαδή είμαι πολύ βαθιά στεναχωρημένο. Δηλαδή θα τηρήσω σιγή ηχθείως σήμερα. Έλα, εντάξει. Είναι... Πριν ξεκινήσουμε όμως, νομίζω να σχολιάσουμε όσα είδαμε χθες, λέω να καλωσορίσουμε τον άνθρωπο που μας λείπει, η αλήθεια είναι, γιατί έφυγε νωρίς, να πολύ τα πούμε. Νωρίς. Να είχαμε τα πούμε. Προσδοκίες. Είχαμε τον βασιλιά της ομπρέλας και τον χάσαμε νωρίς, ρε παιδιά. Ναι. Δεν ξέρω αν έφυγε γιατί έρχεται λίγο νωρίτερα το καλοκαιράκι και ίσως θα ήθελε να είναι μες στα πράγματα, να ετοιμάσει εκεί τις ομπρέλες του, την παραλία του, να μας βρει όλους έτοιμος. Καλημέρα, Σταμάτη. Καλή σας μέρα. Σταμάτη, δεν σε βλέπω ανεβασμένο, δεν μου αρέσουν αυτά, θέλω ανεβασμένα πράγματα. Καλημέρα, Σταμάτη μου, είσαι καλά? Εκεί στο πάνελ. Όλα μια χαρά, εσείς? Καλά κι εμείς. Πώς νιώθεις, ρε εσύ, Σταμάτη, που έφυγες λίγο νωρίς? Εκείνη τη στιγμή που βρισκόμουν μέσα, ήταν πολλές οι δυσκολίες και η απόφασή μου να βγω ήταν σωστή, πιστεύω. Τώρα που βγήκα και είδα πώς είναι... Όχι δημοσιότητα και αυτά, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερα. Δεν ήταν το κομμάτι μου η δημοσιότητα, αλλά πώς είναι όλη η διαδικασία για το παιχνίδι, θα ξανέμπαινα. Γιατί μου αρέσει το παιχνίδι. Σου λείπει δηλαδή, σου λείπει. Το παιχνίδι μου αρέσει, το παιχνίδι, τα αγωνίσματα και όλη η διαδικασία. Τώρα άλλος έχει άλλους στόχους για να μπει, εγώ δεν ήταν για να γίνω διάσημος και τέτοια. Παρ' όλα αυτά όμως όταν βγήκες... Το νιώσες λίγο στο πετσί σου το... Δηλαδή έρχονται όλοι σου μιλάγανε «Σταμάτησε, έβλεπα στο Survivor, είσαι αυτός που ήταν στο Survivor». Το νιώσες αυτό, το βίωσες? Ναι, εντάξει, είναι μέρος του κομματιού και αυτό, μέρος του παιχνιδιού. Εμένα το παράπονο μου είναι το πώς αποχώρησε, που δεν το είδαμε ποτέ, πρώτον. Και δεύτερον, να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ ήρθα επειδή είμαι φαν σου στο αεροδρόμιο, να κάνω κερκίδα. Και δεν σε είδα.
Και μετά την επόμενη μέρα εδώ από την εκπομπή βλέπω ξαφνικά ότι ήσουν μέσα στο βανάκι. Πώς έφυγες, από πού έφυγες και γιατί δεν σε είδα ποτέ. Λοιπόν, εμείς γυρίσαμε από το καλοκαίρι και ξαφνικά ήρθαμε στο καταχείμωνο. Έτσι, στην Αθήνα. Και τα κρύωνε, γι' αυτό πήγε να κρυφτεί. Είχα δυνατήσει πάρα πολύ και κρύωνα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με το που φτάσαμε στην Αθήνα κρύωνα απίστευτα. Και έβαλα ένα σκουφάκι που είχα και έτσι πέρασα τις κάμερες χωρίς να με αναγνωρίσουν. Αλλά μετά περίμενα πίσω από τις κάμερες, για να ξέρετε. Εκεί ήσουν, έβλεπες τα πάντα. Είσαι αυτός ο τύπος, ναι, ο backstage. Απλά, έπαιζα με το κινητό και περίμενα το Θανάση τον Μπέλο να βγει και με το που βγει και φύγαμε μαζί, απλά δεν με κατάλαβαν. Ναι ρε εσύ, ήταν... σαν τον κλέφτη, σαν να φύγες νύχτα ήταν, ναι. Σταμάτη. Δεν σε είδαμε ποτέ, είστε ψάχναμε δημοσιογράφοι από εδώ, από εκεί. Εγώ το είπα, λέω παιδιά αυτός θα βάλει κανένα σκούφο. Χωρίς δικαιολογία, γιατί έχουμε δει κάποιους παίκτες που επιστρέφουν για να χαιρετήσουν τους φίλους τους. Δηλαδή στην περίπτωση του Γιώργου του Πιλίδη, είδαμε ότι μπήκε στη βάρκα, πήγε χαιρέτησε τους ανθρώπους στην παραλία. Εσάς από εκεί από τους μαχητές δεν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Δεν γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα της παραγωγής. Απλά πήγα να κάνω κάποιες εξετάσεις και εγώ ήμουν ok και μετά αποφάσισα να αποχωρήσω. Γιατί ήταν σκληρές οι συνθήκες του φετινού παιχνιδιού. Άρα δεν το μετάνιωσες στα μάτια που πήγες στο Survivor? Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Τώρα θα ξαναδηλώσω και του χρόνου. Πιο προετοιμασμένος. Εγώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα στο μάτι. Είπες ότι αποφασίσανε εκείνοι να αποχωρήσεις. Άρα δεν ήταν οικειοθελής η αποχώρηση. Γιατί? Καλά, όχι, το κατάλαβα. Μαζί. Δική μου ήταν πρώτη. Εσύ πρώτος το έθεσες στο τραπέζι, δηλαδή ότι είναι η ώρα να αποχωρήσεις, ή σου είπαν ότι σωματικά δεν μπορείς και πρέπει σιγά σιγά να το ξανασκεφτείς? Όχι, δική μου ήταν η απόφαση. Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πεις. Μπαίνοντας και βιώνοντας όλο αυτό το πράγμα στο Survivor, πώς θα το φέρεις αυτό ατμοσφαιρικά στην παραλία σου? Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, δεν είμαι ομπρελάς της παραλίας. Τι? Εμείς έχουμε μαγαζιά, καταστήματα με ομπρέλες που πουλάμε ομπρέλες βροχής. Αλλά εγώ νόμιζα και παραλίας, ρε Σταμάτη. Έλα. Δεν μπορούμε να πάρουμε την ομπρέλα της παραλίας, λες, και να τη βάλουμε στη βροχή, δηλαδή, παρά είναι μεγάλη. Νομίζω δεν κάνει. Και το ύφασμα δεν κάνει για βροχή, από ό,τι ξέρω. Καλά λέει, θα τρέχει. Μάλιστα. Πώς εσείς. Ωραία, Σταμάτη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο από εδώ και στο εξής. Καλές δουλειές να ευχηθούμε. Για σένα, μάλλον πρέπει να βρέχει συχνά για να πουλάς τις ομπρέλες σου. Κυρίως δουλεύουμε το καλοκαίρι εμείς με τους τουρίστες. Α, ναι. Και λιγότερο το χειμώνα. Κοίτα να δεις. Και φαντάζομαι περισσότερο με τους Κινέζους. Γιατί λίγο πολύ το καλοκαίρι όλοι οι Κινέζοι κρατάνε και από μία ομπρέλα. Για να προστατεύονται από τον ήλιο. Για τον ήλιο, για τον ήλιο. Έχεις και ειδικές. Έχεις και ειδικές για τον ήλιο, Σταμάτη? Ναι, βέβαια. Α, έχεις και αυτές, τις χάρτινες, τις πιο έτσι ρετρό, παραδοσιακές. Και από αυτά πολλά έχουμε. Είμαστε από τους παλαιότερους εισαγωγείς και εμπόρους ομπρελών στην Ελλάδα. Άντε, ωραία. Μάλιστα. Να είσαι καλός γαμπρός, Μπέτη μου. Και έξω, για τα κορίτσια. Να. Καλό παιδί. Νόμιζα και εμένα. Έτσι πως το είπες. Λοιπόν, Σταμάτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Να είστε καλά. Όλα τα καλά. Να σου ευχηθούμε. Όλα τα καλά. Χαιρετισμού σε όλους εκεί. Γεια, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Η αποχώρηση του Λαύρου σοκάρε τους πάντες. Και όχι μόνο τους διασύμους, σοκάρε και τους μαχητές. Δηλαδή δεν το πίστευε κανείς. Ήταν όλοι σοκαρισμένοι. Κανένας δεν πίστευε ότι το κοινό θα δώσει τη δική του ψήφου στους υπόλοιπους υποψήφιους και θα φύγει τελικά ο Λαύρος. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό? Δεν είναι πάρα πολύ αγαπητός. Ούτε εμείς το πιστεύαμε, παρόλο που το βγάλαμε εμείς το spoiler χθες, το είπαμε δηλαδή. Είναι σαν το Τιτανικό. Ξέρεις ότι θα χτυπήσει το παγόβουνο στην ταινία και παρόλα αυτά αγωνιάς, μήπως τυχόν και τη γλιτώσει. Ναι. Το ξέραμε ότι θα φύγει και παρόλα αυτά την ώρα που το είπε, πάθαμε όλοι σοκ. Ναι. Γιατί τον θέλαμε, μας άρεσε, νομίζω ήταν τόσο αγαπητός, που θέλαμε ακόμα να μείνει εκεί για πολλές εβδομάδες. Για να δούμε τι έγινε. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι? Όχι! Τι?
Αυτό είναι το survival. Όχι ρε, δεν γίνεται αυτό. Όλα γίνονται, παιδιά, δεν πειράζει. Γιατί, όπως είπα, υπάρχει κόσμος που έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με την Αθηνά και το χαρακτήρα της. Όχι. Λάμπρο, αυτή ήταν η απόφαση του τηλεοπτικού κοινού. Θέλω να μου πεις λιγάκι πώς νιώθεις αυτή τη στιγμή. Αρχικά είναι σεβαστή. Δεν το περίμενα, αλλά μες στο παιχνίδι είναι. Το λέγαμε από την αρχή, όταν μπαίνεις στη διαδικασία, μπορεί να υφίστασε και τις συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, θα τις δεχτώ. Αρχικά να πω το εξής, να μην νιώθει άσχημα η Βρυσίδα, δεν θέλω, να μην νιώσει άσχημα. Χαίρομαι γιατί έφυγα από την ψήφο της Βρυσίδας, ενώ και όχι ότι ήμουν βάρος για όλη την ομάδα, αλλά ξέρω ότι δεν είχε κακό σκοπό. Έπρεπε να δώσουμε φυσικά. Τι να πω. Αλλά να σκεφτώ και το καλό. Γιατί έβγαλε ένα φοβερό λογίδριο ο Απόστολος προχθές. Μας είπε πάντα από το κακό να βγάζεις το καλό, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά καλά πράγματα. Λάμπρο, σ' αγαπάμε, ρε φίλε. Λάμπρο, είσαι φοβερός. Είσαι ψυχάρα, ρε μεγάλε. Ενώ έχω να γυρίσω σε πολύ καλά πράγματα, ευτυχώς στις δουλειές μου, τους ανθρώπους μου, τους φίλους μου, η οικογένεια, το κορίτσι μου, όλα... θα τους δω και θα τους φύξω στην αγκαλιά μου. Αυτά. Πολύ νωρίς για τον Λάμπρο. Πολύ νωρίς. Καλά, ο ίδιος έλεγε ότι πίστευε ότι θα μείνει 1-2 εβδομάδες. Το θυμάμαι που έλεγε κάποια στιγμή. Λέγω, εγώ περίμενα άντε να βγάλω την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη θα έφευγα. Αλλά κοίτα να δεις που έγινε συνήθεια και ήταν και πάρα πολύ καλός τελικά. Ήταν αποκάλυψη ο Λάμπρος, νομίζω. Καλώς ήταν αποκάλυψη και σαν χαρακτήρα εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν αποκάλυψη. Δηλαδή φαινόταν ότι είναι ένας άνθρωπος ήπιον τόνων. Ήταν η φωνή της λογικής. Ήταν η φωνή της λογικής και ο ισορροπιστής, νομίζω, στην καλύβα. Μόνο μία στιγμή βγήκε εκτός σε αυτού που δεν άντεξε με τόσες τσιρίδες, με τόσες φωνές. Το παραδεχτήκαμε. Έφερε ισορροπία μέσα από αυτή τη στιγμή και πάλι. Ήταν ο ισορροπιστής των διασήμων, πιστεύω. Κάλμαρε τις εντάσεις, τα νεύρα, παιδιά, χαλαρώστε, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν υπέρ της κλίκας. Μπορεί να κάνει παρέα ίσως με την Αθηνά παραπάνω και με τη Μυριέλα. Με την Αθηνά, αλλά με την Αυσικά. Αλλά δεν νομίζω ότι το έκανε κλικίστηκα, να το πούμε έτσι. Και ούτε ας πούμε πήγαινε να βάλει λόγια στους άλλους. Καθόλου παιδιά, cool, χαλαρώστε. Είναι από τους ανθρώπους που κάνανε το survivor καλύτερο. Ναι. Και χωρίς το Λάμπρο θα είναι λίγο χειρότερο. Εντάξει, είχε ξεκινήσει λίγο και μια κατάσταση, να τα λέμε λίγο τα πράγματα και όπως έχουν. Τότε δεν θυμάστε με τη Μυριέλα που βγήκε και είπε κάποια πράγματα ο Λάμπρος αντί για τη Μυριέλα και είχε ξεσπάσει όλο αυτό το σκηνικό. Εντάξει, με τον Σάβα, νομίζω ότι θέλω να το κάνουνε. Θέλω να το πούν, δεν το έκανε. Χρησιμοποιήθηκε κάπως με κάποιον τρόπο. Ή το έκανε συνονοηθεί. Ή βοήθησε. Βοήθησε, εγώ πιστεύω. Ήθελα να το πει η Μυριέλα και δεν ήθελα να το πάρει πάνω τους και το έδωσε για να το πει ο Λάμπρος. Βέβαια το γεγονός ότι παρέμεινε μέχρι και χθες ήταν έκπληξη και για εμάς. Δηλαδή δεν πιστεύαμε ότι ο Λάμπρος αγωνιστικά τουλάχιστον ήταν από τους ανθρώπους που τον έβλεπες και έλεγες ότι μπορεί να τα καταφέρει τόσο πολύ καλά στους στίβους μάχης και στο στόχο. Δηλαδή είδαμε εξαιρετικές αθλητικές ικανότητες από τον Λάμπρο. Είδαμε ένα ταλέντο που δεν του το είχαμε. Ναι. Οπότε νομίζω δηλαδή ότι και ο χρόνος που παρέμεινε έστω και μέχρι χθες σίγουρα μπορούσε να δώσει παραπάνω, γιατί έχουν απομείνει και δύο τελευταίοι άντρες στην ομάδα. Θα μπορούσε δηλαδή να μείνει λίγο παραπάνω, αλλά τελικά. Και η Βρυσίδα πιστεύω ότι ένιωσε ενοχές. Ναι. Σίγουρα και χθες πρώτα απ' όλα έτσι όπως τον είδε. Δηλαδή και εμείς τον βλέπαμε τώρα από το σπίτι. Εγώ είχα συγκινηθεί πάρα πολύ, γιατί τον έβλεπε ότι δεν άντεχε. Ήθελε να πει κάτι καλό, να πει ότι η εμπειρία ήταν ακόμα καλύτερη από ό,τι αποχωρεί. Δεν μπορούσε να κρατήσει τα δάκρυά του και το λιγμό του. Παιδιά, αλλά κλαίγαν και όλοι γύρω του. Δηλαδή, συγκινήσε όταν βλέπεις και τους άλλους να κλαίνε για σένα.
Θυμηθείτε μου, θα λείψει ο Λάμπρος, παιδιά. Όπα, τι έγινε. Τι έγινε. Λατρεία. Α, καλώς να μας έρθεις πίσω, Λάμπρο μου. Πίσω εδώ, στο κανάλι, στη δουλειά σου, στους γονείς σου, στους φίλους σου, στην κοπέλα σου, σε όλους όσους αγαπάνε. Καλώς να μας έρθεις πίσω. Τι να πούμε, ρε παιδί. Άλλος άνθρωπος. Είναι ο μισός από το φλάιερ. Εδώ είναι δύο Λάμπρος, ένα. Αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε τυπώσει και μπλουζάκια. Βέβαια. Μόλις έρθει. Καλά, μόλις έρθει. Να το κάνουμε εδώ. Εδώ με μπλουζάκια, μπαντάν. Θα λείψει, παιδιά, ο Λάμπρος, θυμηθείτε το. Θα υπάρχουν εντάσεις. Θα λείψει και πιστεύω ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες στην καλύβα. Είμαι σίγουρη, γιατί αυτός κρατούσε, νομίζω, τα πράγματα λίγο σε κάλμα και στη θέση τους. Θα αλλάξει όλο τώρα το πράγμα. Θα μπουν σίγουρα νέοι παίκτες, οπότε θα φύγει τελείως αυτό που ξέραμε. Θα δημιουργηθεί ένα τελείως νέο σκηνικό. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να μας το επιβεβαιώσει και η Έλενα Κόνστα, που είναι φίλη του και πρώην φίλη του Λάμπρο, αλλά και φίλη. Φίλη σκέτο. Καλημέρα από το καινούργιο σπίτι, να πούμε κιόλας. Μπέντε, είναι το καινούργιο του σπίτι, μόλις μετακόμισε. Πολύ ωραίο και με γεια. Καλό ρίζικο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα φυσικά στο Μαράκι Μαρία Αντωνά, που τη δίνω τη σκητάλη, τη ραδιοφωνική σκητάλη, και συνεχίζει μέχρι τις 11 εκεί στον Σφαίρα. Καλημέρα σε όλους σας. Μπέτη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν είμαι φίλη του Λάμπρου, πρώην και νυν φίλη. Με ταράζουν αυτή η τίτλη. Όχι, ξέρεις τι θέλω να πω, ρε παιδί μου. Είχατε κάποια σχέση, αλλά συνεχίζετε να είστε πάρα πολύ καλοί φίλοι και να έχετε μια επικοινωνία. Πάρα πολύ δεμένοι, πάρα πολύ δεμένοι, ναι. Να πω ότι για μένα το αναπάντεχο στην κατάσταση, επειδή σας άκουγα τόση ώρα, δεν είναι ότι έφτασε αγωνιστικά ο Λάμπρος μέχρι εδώ, είναι ότι έφτασε βιοποριστικά. Δηλαδή το ότι μπόρεσε την κακουχία, το να μην κοιμάται σε στρώμα, το να μην πλένεται βασικό και το να συνυπάρχει με ανθρώπους που δεν ξέρει όλη την ώρα. Ναι. Δηλαδή το αγωνιστικό εγώ ήμουν σίγουρη, το έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ αθλητικός γενικά ο Λάμπρος. Το υπόλοιπο το έχω το περίμενα. Δηλαδή με το ίδιο μπλουζάκι 1,5 μήνα με τίποτα. Άστα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, η αλήθεια είναι εκεί. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ναι. Περίμενες ότι θα είναι η φωνή της λογικής, ο Λάμπρος, και η ισορροπία. Σαφώς. Στην καλύβα των διασύμων. Εντάξει, αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται. Περίμενα ότι ο Λάμπρος θα είναι η ήσυχη και ήρεμη δύναμη, γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν φωνάζει. Ήταν από τα βασικά μας στοιχεία το ότι τσακωνόμουν πάντα μόνη μου. Οπότε είναι δεδομένο αυτό. Για να φτάσει στο σημείο να φωνάξει και να πει σταματήστε πια με τις φωνές, πραγματικά έφτασε στο σημείο που πίστευε, και ορθώς πίστευε, το ότι αυτό θα φέρει μια ισορροπία για να δεις ότι έναν ήρεμο άνθρωπο, αν σου φωνάξει, αράζεσαι. Σε εξέπληξε αυτή η έκρηξή του. Όχι, πιστεύω ότι ήρθε τη σωστή στιγμή για να ηρεμήσουν όλοι, γιατί όντως είναι 10 άνθρωποι, 9 που συμβιώνουν και δεν γίνεται όλη την ώρα να τσακωνόμαστε. Δηλαδή, φανταστείτε να έχετε 10 ανθρώπους που φωνάζουν από το κεφάλι σας συνεχώς. Μετά το επεισόδιο, πήρες το κινητό σου, μήπως του έστειλες κάποιο μήνυμα να προσπαθείς να επικοινωνήσεις μαζί του, μήπως το άνοιξε και αυτός? Κοιτάξτε, εγώ του στέλνω μηνύματα κατά καιρούς όλη αυτή την περίοδο για διάφορα. Θα τα δει όταν ανοίξει το κινητό του. Ανυπομονώ να του μιλήσω. Το κάνω και εγώ αυτό, Έλληνα, να ξέρεις. Στέλνω μόνη μου μηνύματα στον Άρη, που ξέρω ότι είναι κλειστό. Έτσι εκφράζω τα συναισθήματά μου, του λέω με αυτό, εκείνο, το άλλο, και ξέρω ότι όταν θα τα ανοίξει. Τα δει όλα μαζί. Τα οποία μπορεί να μην έχουν και συνοχή, βέβαια, γιατί ξέρεις, τα στέλνεις σε μια συγκεκριμένη στιγμή που κάτι βλέπεις. Το λέω εγώ. Και ξαφνικά θα τα δει όλα μαζί. Σαν ημερολόγιο. Αυτό είναι σαν να στέλνεις ένα ημερολόγιο στον άλλο, παρόλο που δεν το βλέπει. Και μετά από δύο μήνες δηλαδή θα δει την πορεία σου συναισθηματικά. Πολύ γλυκό είναι αυτό. Σου έχω ξαναπεί, Μαράκι, το ότι δεν ξέρω πώς το καταφέρνεις, που είναι ο νυν, που είναι ο σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου, που μένατε μαζί, πώς πραγματικά ψυχικά εγώ την τελευταία μέρα που σε είδα, που κάνατε το τελευταίο τηλεφώνημα, με πιέσε η καρδιά μου, δηλαδή τώρα αυτό δεν υπήρχε. Αλλά βλέπετε ότι οι άνθρωποι είμαστε αρκετά δυνατοί. Εγώ να πω ότι χτες, ενώ με πέρανε και μου λέγανε το αποτέλεσμα εδώ και δύο μέρες, με πέρανε άλλοι και μου λέγανε τι θα γίνει, δεν το είχα πει ποτέ σε κανέναν. Ακόμα και εγώ ήδη, ενώ μου το λέγανε, δεν ήθελα να το πιστέψω. Κάθισα έτσι χτες στην τηλεόραση και κοίταζα για να δω τι θα γίνει. Βέβαια, εσύ είχες την ευκαιρία να μπεις μέσα στο παιχνίδι, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είσαι ένα πρόσωπο που θα ήθελε πάρα πολύ παραγωγή και σωματικά και σαν εμφάνιση, αλλά και σαν χαρακτήρα. Είσαι πολύ αγωνιστική. Οπότε έχεις μπει στο στόχαστρο του Ατζούνα αρκετές φορές για να μπεις μέσα στο Survivor, σωστά? Κοίτα, δεν ξέρω αν τώρα με θέλει. Στην αρχή μπορεί να με ήθελε, αλλά δεν ξέρω ότι αν είμαι η λατρεία του ή η αδυναμία του. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο, δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο. Έχω πει το όχι μου από το φθινόπωρο.
Αλλά ο Λάμπρος τελικά πήγε και είδαμε ότι χτες τελείωσε αυτό το ταξίδι που εγώ ήρθα προεκπλήξω, σας λέω, μπορεί να γνωρίζω το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν ήξερα ποτέ ότι είναι σίγουρο, αλλά με παίρνουν και μου το λέγανε, ξέρετε όλοι οι καλοθελητές. Και το βλέπω εγώ, βλέπω το αποτέλεσμα και μετά βλέπω ότι φεύγει και η Αθηνά. Και εμένα μου ήρθε, ρε παιδί μου, στο μυαλό μου, χωρίς να ξέρω. Μου ήρθε στο μυαλό μου η στιγμή που ήταν υποψήφια, ας πούμε, η Ευρυδίκη, ο Βαλάντης. Και θυμίστε μου, ήταν ο τρίτος, πάλι ένας πολύ καλός. Και τελικά έφυγε ο Γιάννης, ο Χατζηγεωργίου. Ναι. Και δεν είχαμε αποχώρηση. Ο Χατζηγεωργίου ήθελε να αποχωρήσει και αποχώρησε. Και είπανε, α, δεν θα γίνει τότε καμία άλλη αποχώρηση. Και αναρωτιέμαι, για ποιο εδώ λόγο. Εδώ γίνανε αντίστροφα λίγο τα πράγματα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έφυγαν δύο άνθρωποι. Δηλαδή, κάπως δεν το ξέρω, δεν λέω, δεν έχω τη βίβλο του Survivor και ανοίγω και λέω εδώ πέρα κανένα λάθος. Σίγουρα οι άνθρωποι είναι δικιά τους παραγωγή και γνωρίζουν τι κάνουν. Απλά σίγουρα με ξένησε, με στεναχώρησε και δεν κατάλαβα γιατί δεν έγινε η ερώτηση στην Αθηνά από πριν για να μην χρειαστεί να φύγει ο Λάμπρος. Θα το πούμε εμείς αργότερα. Το έχουμε να το, τέτοια μας, να το σχολιάσουμε γιατί όντως και εμάς μας εξέπληξε. Και μάλιστα δεν είπε παιδιά, stop, εγώ θέλω να φύγω όπως και να έχει. Είτε έφυγε ο Λάμπρος, είτε δεν έφυγε. Εγώ θέλω να φύγω. Της δόθηκε μία επιλογή. Ναι, σίγουρα έγινε αυτό λόγω, όπως είπανε, και μητέρας παιδιού, επειδή ήταν αρκετά ταραγμένη. Ναι, ο τρόπος που έγινε ήταν λίγο κάπως. Ναι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι ο Λάμπρος, ίσως να ανακουφίστηκε και λίγο που έφυγε, το ήθελε, λίγο ίσως μέσα του. Κοιτάξτε. Αυτό θα ήθελα βασικά. Ιδανικά θα ήθελα, το έχω στείλει και στο μήνυμα, το ότι, όταν το διαβάσει, το ότι αν ήθελες να φύγεις και πιστεύεις ότι έχεις δώσει ό,τι είχες να δώσεις αυτό το παιχνίδι, καλώς και μου και εγώ χαρούμενη μαζί σου. Αλλά να ξέρετε ένα tip. Ο Λάμπρος δεν κλαίει ποτέ. Δεν κλαίει ακόμα και σε στιγμές που ένας άνθρωπος κλαίει, σε πολύ δύσκολες στιγμές, που διαβεβαιώνεται μια υγεία ή οτιδήποτε. Είναι ένας άνθρωπος που κρατάει πολύ μέσα του, δυστυχώς. Στα 3,5 χρόνια, τώρα 5, τον έχω δει να δακρύζει μια φορά. Αυτή ήταν η δεύτερη. Εγώ πλάνταξε η ψυχή μου που τον έβλεπα έτσι. Φανταστείτε το Survivor σε τι θέση σε φτάνει. Δηλαδή ξεχνάς το ποιος είσαι, τους ανθρώπους σου, το αυτό. Είναι η ζωή σου εκεί, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι και πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Η αλήθεια είναι αυτή. Για να φτάσει στο σημείο να δακρύσει ο Λάμπρος, όσοι το ξέρουμε πραγματικά και πολύ, πλαντάξαμε κι εμείς μαζί του. Δηλαδή δεν ένιωσε ότι ήθελε να φύγει και αυτό με στεναχώρησε ακόμη περισσότερο. Βέβαια. Μάλιστα. Έλενα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε και να έχεις μια ευχαριστώ. Υπέροχη μέρα. Καλή επανασύνδεση με τον Λάμπρο. Ετοίμασε φακόριζο, ερχόμαστε. Μαρία, θα τα πούμε το βράδυ. Φιλάκια. Έτσι, φιλάκια. Καλημέρα. Bye. Λοιπόν, και μιας και το ανέφερε η Ελένα, λέω να περάσουμε σε αυτό, γιατί εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ το γεγονός ότι ανακοινώνουμε, φεύγει ο Λάμπρος, η Αθηνά το λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι δεν αντέχω, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στο παιδί μου. Γιατί λοιπόν η παραγωγή μπαίνει στη διαδικασία, αφού φεύγει ο Λάμπρος, βλέπει η Αθηνά ότι κλαίει, γιατί περίμενε να φύγει και να ούτως απελευθερωθεί και ναι, 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 ναι. Αλλά δεν έγινε έτσι. Και μετά τη το φέρνουν σαν επιλογή, εφόσον έχει ήδη φύγει. Φιάτο! Ναι. Είχε πει ότι θες να φύγεις. Μήπως να φύγεις. Και επί της ουσίας τη ρωτήσαν, από ό,τι κατάλαβα, γιατί επειδή δεν μπορεί να γίνουν οι αποχωρήσεις και ο θελός πλέον, τη ρωτήσαν ότι τύπου σου δίνουμε την επιλογή να φύγεις, δηλαδή να πληρωθείς κανονικά. Εκεί φτάσαμε. Αλλά αν θες, κάνε το τώρα. Και πήρε αυτή την απόφαση και δεν πιστεύω ότι πραγματικά το περίμενε και η ίδια. Ήταν σαν να μην το περιμένει ότι θα τη δώσουν έτσι αυτή την ευκαιρία. Πάμε λίγο να δούμε την αποχώρηση της Αθηνάς, αλλά και να δούμε την Ευρυδίκη, η οποία. Πλάντεξε κυριολεκτικά στο κλάμα. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή η οποία μας ξέπληξε όλους. Δείτε λίγο τι έγινε. Λάμπρο, πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να έρθω στην Αθηνά. Κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα στην αγάπη μιας μάνας για το παιδί της. Έχοντας λοιπόν λάβει υπόψη το δικό σου αίτημα, το οποίο είναι ανθρώπινο και όπως είπα είναι το πιο δυνατό απ' όλα, θα ήθελα να σου κάνω την εξής πρόταση. Αν θέλεις, μπορείς να αποχωρήσεις από το Survivor. Σε παρακαλώ, όχι. Σε παρακαλώ. Είναι δική σου απόφαση. Όχι, θέλω να φύγω. Θα ήθελα από την ομάδα των διασύμων, παρακαλώ, επειδή είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση και έχει να κάνει με την σχέση της μάνας με το παιδί της. Αυτή είναι μια προσωπική απόφαση της Αθηνάς και θα ήθελα τη δική της απάντηση. Γιώργο, ναι, θέλω να αποχωρήσω. Ωραία.
Είναι μια απόφαση που καταλαβαίνω σε απασχόλησε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να μου πεις πλέον, έχοντας πάρει αυτή την απόφαση, πώς νιώθεις. Γιώργο, νιώθω υπέροχα και θα γυρίσω το παιδί μου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το πάλευα, δεν το συζητώ. Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου μόνο να παλεύω και να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Πιέστηκα, το ομολογώ ότι πιέστηκα. Αλλά δεν πάβει να χαίρομαι που θα γυρίσω το παιδί μου. Αυτό. Τι κρατάς από το Survivor? Κρατάω αυτά τα δύο πλασματάκια εδώ που κλαίνω αυτή τη στιγμή. Βρυδίκη μου, σε παρακαλώ. Γιώργο, είναι πολλά αυτά που κρατάω. Καταλαβαίνετε, αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά αυτά που κρατάω. Νομίζω ότι δεν μου φτάνει, όταν γυρίσω σπίτι μου, δεν μου φτάνει... Δεν ξέρω πόσο χρόνο θέλω για να τους τα περιγράψω όλα αυτά που έχω ζήσει και πώς έχω αλλάξει μέσα μου σαν άνθρωπο σε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, θέλω να πω στο Λάμπρο και στην Αθηνά ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν από το Survivor. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Έξω και θα είσαστε οι κολλητές. Αυτό το έχει διασκευάσει και πολύ ωραία η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι. Πολύ ωραία. Παιδιά, μας φαίνεται πάρα πολύ ακραίο. Και είναι λογικό, γιατί είμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας, χαλαροί, τρώμε, πίνουμε. Και βλέπω ένα παιχνίδι, καλέ. Ναι, αλλά φαντάσου για να οι Ευρυδικοί οδύρονταν σαν τη μάνα πάνω από το πλήρω. Είναι οι φιλανές έτσι, δηλαδή το καταλαβαίνουμε ότι το εννοεί. Απλά επειδή δεν την ξέρεις και ξαφνικά την βλέπεις σε μια τόσο ακραία στιγμή.
δεν κάνω αυτό. Λες την Παναγία, τι έχει πάθει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτές οι δύο γυναίκες ήρθαν κοντά μέσα στο παιχνίδι ή γνωρίζονταν και από πριν. Στο παιχνίδι, γνωριστήκανε. Γι' αυτό σου κάνει τρελή εντύπωση. Αλλά απ' την άλλη, φαντάσου πόσο συναισθηματικά φορτισμένοι είναι όλοι αυτοί. Πόσο τον βλέπεις τον άλλον, όχι στήριγμα, να γαντζωθείς πάνω του. Μπορούμε να αφιερώσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μια ενότητα για την ιδρυματοποίηση, για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς αντιδράς σε αυτές τις περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε έναν άνθρωπο να μας μιλήσει λίγο για την Αθηνά, γιατί και εμείς έτσι στεναχωρηθήκαμε που έφυγε και με τον τρόπο που έφυγε. Έχουμε μαζί μας εδώ την κουνιάδα της, την Κέτη, Κέτη Μαυροκορδάτου. Καλημέρα, Κέτη. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Είσαι η Κέτη που αγαπάμε. Εσύ και η Γαρμπή. Συγχαρητήρια πάντως και στο Γιάννη για όλο αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει όλο αυτόν τον καιρό και την αγωνία που είχε με τα post που έκανε στο Instagram και στα social και όλη αυτή την αγάπη που ήθελε να δείξει για τη γυναίκα του την Αθηνά, που σίγουρα η Κέτη θα το γνωρίζει πολύ καλύτερα αυτό. Και φαντάζομαι ότι δεν πέρασε και εύκολο ο άνθρωπος, έμεινε πίσω μόνος του. Με το παιδί, δηλαδή δεν είναι εύκολο και μπράβο του που τη στήριξε, αλλά όπως είδαμε δεν άντεξε και η Αθηνά, Κέτη. Το περίμενε. Όχι, δεν άντεξε. Φαινότανε. Δεν άντεξε σαν μητέρα. Ναι. Πιστεύεις ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο ότι στο έπαθλο επικοινωνίας μίλησε τελικά με το παιδί της και αυτό ήταν που την έκανε να αποφασίσει να επιστρέψει? Το ήθελε και το περίμενε πάρα πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι μόλις είδε τη Γιολένα λύγησε. Εκεί κατάλαβε ότι δεν θέλει άλλο να μείνει μακριά της. Και εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν το κομβικό σημείο που. Δηλαδή, φαινόταν ότι είναι μία μάνα που της λείπει πάρα πολύ το παιδί της και δεν αντέχει. Της λείπει, θέλει να το δει. Αλλά ίσως με τη φωτογραφία που την είδε και διάβασε το μήνυμα της κόρης, να την ταρακούνησε όλο το συναίσθημα. Το θέμα, και έτοιμο, ξέρεις ποιο είναι. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι η γυναίκα αυτή ήθελε να φύγει. Το είχε πει, το είχε δηλώσει. Είτε έμεσα είτε άμεσα στην παραγωγή. Ήταν λίγο περίεργο που της δόθηκε αυτή η ευκαιρία αφού του αποχώρησε ο Λάμπρος, ενώ θα μπορούσαν να πούνε φεύγει ο Λάμπρος και να της δώσουν ίσως την επιλογή. Αφού θες τόσο πολύ να φύγεις, θες να φύγεις στη θέση του Λάμπρου, ώστε να με φύγει ο Λάμπρος. Της το δώσανε στο πιάτο μετά την αποχώρηση. Και αυτό μας έκανε λίγο περίεργη εντύπωση. Εγώ δηλαδή το είδα ότι πιο reality δεν γίνεται. Τερματίζει. Να σας πω τη δική μου άποψη. Ναι. Αν και δεν το έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου ακόμα γιατί έγινε αυτό, γιατί σκέφτομαι πάρα πολλά. Ένα θα σας πω, ότι πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε γνωρίζοντας ότι η Αθηνά είχε κάποιο πόλεμο έξω στα social. Θέλαν να αποδείξουν ότι δεν την έδιωξε ο κόσμος. Ο κόσμος της Αθηνάς τη στήριξε. Και επειδή ο κόσμος δίνει λεφτά για τους ψήφους, δεν μπορούσαν να αφήσουν το Λάμπρο μέσα, γιατί ο κόσμος ψήφισε. Ναι, αλλά και την άλλη φορά έγινε αυτό, Κέτη μου, γιατί έφυγε ο Γιάννης υγιοθελώς και την πήγανε την ψηφοφορία μια εβδομάδα μετά. Θα μπορούσαν να πούν ότι κρατάμε τις ψήφους. Αυτό απορώ και εγώ, ναι. Κρατάμε τις ψήφους. Δεν είναι η Αθηνά. Θα μπορούσαν να το πούνε. Βέβαια. Δεν είναι η Αθηνά που πάλι θα σοκαριζόμασταν όλοι, έτσι, γιατί, ότι για τον Λάμπρο, σε σχέση με τον Λάμπρο εννοώ. Και από εκεί και ύστερα να πούνε, ρε παιδί μου, θέλεις να φύγεις εσύ, αφού επειδή το θέλεις το δίνουμε. Γιατί τους το δώσανε αφότου έφυγε ο Λάμπρος. Εμένα αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Να σας πω μία. Πραγματικά και εμείς απορούμε, γιατί και εμείς δεν θέλαμε να φύγει ο Λάμπρος. Ξέραμε ότι η Αθηνά ήθελε να φύγει, το είχαμε καταλάβει. Σαν οικογένειά της, επειδή τη γνωρίζουμε. Όταν πήγαν για ψηφοφορία, ξέραμε ότι η Αθηνά. Είχαμε νιώσει ότι η Αθηνά τους είχε ζητήσει να την ψηφίσουν να φύγει. Αλλά και δίναμε 50-50 γιατί. Δεν νομίζω ότι ψηφίστε με να φύγω, δεν αντέχω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι το είδαμε αυτό. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω ότι το είδαμε. Εμείς το γνωρίζαμε πριν το δείτε. Πριν το δούμε, μάλλον όλοι. Γιατί ξέρουμε την Αθηνά. Είδαμε μια Αθηνά να λυγίζει. Είδαμε μια Αθηνά που όταν δεν έφερνε νίκες, πραγματικά γινόταν ράκος. Ναι. Γιατί δεν έχει μάθει έτσι. Mm-hmm. Μετά ήταν μακριά από το παιδί της πάνω απ' όλα, από όλους τους δικούς της. Όλο αυτό νομίζω ότι ενώ μπήκε πολύ θετικά, όλο αυτό της γύρισε. Νομίζω ότι ήθελε να φύγει. Νομίζω πάντως ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Που αναρωτιόμαστε, ας πούμε, γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Είναι όλοι οι λόγοι που ανέφερε μόλις η Κέτη, αλλά από την άλλη πάλι σκεφτείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που περιμένουν για να μπουν στο παιχνίδι. Φεύγει η Αθηνά, μπαίνει Κάτια. Εξυπηρετεί δηλαδή και τους σκοπούς της παραγωγής. Υπάρχει και ο Σάξ Αρσενίου που είναι stand-by εκεί πέρα. Οπότε με κάποιον τρόπο δεν θα πρέπει να μπουν και αυτοί. Οπότε τους βόλευε. Αυτό σημαίνει να φεύγουν δύο παίκτες. Ναι, όχι, οπότε τους βόλευε. Αφού είδαν, ας πούμε, ότι βασανιζόταν πάρα πολύ η Αθηνά, οκ, φύγει η Αθηνά, σου δίνουμε αυτή την οψιόν. Ξέρεις τι όμως, Δημήτρη, εγώ το συνδέω λίγο και με την περίπτωση, ας πούμε, του Γιώργου Ντουμπιλίδη. Από τη στιγμή που και οι δύο είναι
παγκόσμιοι πρωταθλητές στο είδος τους, βλέπουμε ότι το κομμάτι της παραγωγής ίσως να λειτουργεί λίγο προστατευτικά σε ό,τι αφορά και το κομμάτι της υγείας τους, της εξέλιξής τους, το πώς είναι η δημόσια εικόνα τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο για αυτά τα παιδιά από τη στιγμή που φέρουν και τίτλους και έχουν δώσει τόσα πολλά πράγματα για την πατρίδα. Στην περίπτωση του Πιλίδη όμως δεν λειτουργεί σε προστατευτικά η παραγωγή, γιατί παίξαν το κομμάτι αυτό με τα υπονοούμενα περιχρηματισμού και άνοιξαν άλλες δουλειές. Είδαμε μετά όμως ότι του δώσαν τη δυνατότητα να πάει στην παραλία να χαιρετήσει και αυτός έφυγε σαν ήρωας μέσα από το παιχνίδι. Πού ήταν το παιδί ήρωας, δηλαδή το γεγονός ότι και στην Αθηνά δόθηκε η επιλογή το να μπορέσει να πάρει μια απόφαση μόνη της από τη στιγμή που είχε τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα, θεωρώ ότι ίσως να ήταν μια σανίδα και αυτό που λέει Κέτη, να δείξουν ότι ο κόσμος δεν ψήφισε την Αθηνά, γιατί υπήρχαν και επιθέσεις προς το πρόσωπο της Αθηνάς. Οπότε να δείξουν ότι τελικά ο κόσμος την ήθελε την Αθηνά μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια. Απλά η ίδια δεν αντέχει και θέλει να γυρίσει στο παιδί της. Που το θεωρώ εγώ την ψήφισα θετικά. Τι πράγμα? Εγώ την ψήφισα θετικά. Ο αδερφός μου την ψήφισε αρνητικά. Δηλαδή δεν της έδωσε ψήφο. Ναι, ήθελε το είπε και ο άνθρωπος. Έχει επικοινωνήσει με κάποιον από τον άντρα της ή το παιδί της? Δεν έχει ανοίξει το κινητό της. Η μικρούλα ξέρει ότι η μαμά θα έρθει τις επόμενες μέρες. Ξέρει ότι η μαμά θα έρθει, η Γιολένα, ναι. Είδα πριν που λέγατε για τα μηνύματα που στέλνανε στο Λάμπρο, ναι. Και νόμιζα ότι ήμουν η μοναδική που μιλούσα στην Αθηνά μέσω Viber και μέσω Messenger. Της έχω στείλει πολύ υλικό. Θα έχει να διαβάζει το αεροπλάνο. Και τώρα έχουμε και Wi-Fi. Και επειδή παρακολουθούσα συνέχεια αν τα έχει ανοίξει, αν τα έχει διαβάσει, δεν έχει ακόμα το κινητό στα χέρια της. Προφανώς για κάποιους λόγους που έχουν υπογράψει. Καλά, και είναι σήμερα λογικά θα το πάρει το κινητό η Αθηνά. Και έτοιμο να σε ευχαριστήσουμε. Θα το δω, το παρακολουθώ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για όλους αυτούς που ψήφισαν την Αθηνά και για όλους αυτούς που τη στήριξαν παρόλο που δεν τη γνωρίζουν. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Θα στεναχωρήθηκαν κι αυτοί που ψήφισαν την Αθηνά να μείνει και τελικά αποχώρησε. Τι να κάνουμε, παιδιά. Βέβαια, θέλετε να μας φύγει στεναχώρια. Ναι. Να σας πάω κάπου πολύ ωραία και όμορφα που περιμένουμε τις χαρές μας. Ναι. Θα σπάσουμε αυτό το λεπερό νύχι. Το καλοκαίρι. Ναι. Θα έρθει. Ναι. Θα έρθει. Ο γάμος της Αντωνά. Όμως θέλω να τα σχεδιάσουμε όλα, γιατί έχουμε σκεφτεί τι θα βάλει, τα μαλλιά, τα πάντα. Τους καλεσμένους όμως. Δεν ξέρω, τα τραπέζια θα είναι ρωτώντες. Στο γλέντι. Πώς θα κάτσουμε. Γιατί, για να δούμε, θα μιλάμε. Τι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα είμαστε πάρα πολύ εκεί πέρα. Να συζητήσουμε καλή. Να δούμε πόσο βγαίνει το άτομο. Περίμενε. Πάμε να δούμε. Ποιοι αυτοπροσκαλέστηκαν. Κάνει προσπάθειά του, σταμάτησε τα πλακίδια. Τώρα πέφτουν κάποια. Η Μυργέλα πλησιάζει πολύ. Η νίκη πηγαίνει για άλλη μια φορά στους διάσημους. Τελειώνει ο αυτός αγώνας και αυτό το έπαθλο φαγητού πηγαίνει στην ομάδα των διασήμων. Είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε τα τελευταία πόντα, που φέρνουμε και εγώ τα τελευταία πόντα. Έξι πόντους, φίλε. Έφερα έξι πόντους, αλλά είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε τα τελευταία πόντα. Έξι πόντους, φίλε. Τώρα το στατιστικό σου έχει ανέβει πολύ. Τζιάνι με τραυματισμένο κοιλιακό. Όχι, μα αλήθεια σας λέω, τρώω μαχαιριές σε κάθε ανέβασμα στη Ρώμη. Άρε Μαρία, να τον χαίρεσαι τον κούκλο σου. Θέλω να έρθω στο γάμο σας, ε! Κανονίστε, θέλω να έρθω στο γάμο σας. Πριν πω στο παιχνίδι, αυτό εσύ το ξέρει, ο Ιράζ δεν το ξέρει. Πριν πω στο παιχνίδι, μου λέει η μαμά μου, άκουσα τα ζώδια και λέει, εσείς οι λέοντες θα διαπρέψετε το 2022 άμα κάνετε παρά με υδροχώους. Και είμαστε λέων υδροχώους τα πέρα. Αγάπη μου. Όλα σημαδιακά είναι. Τέλειωσε. Ναι, είμαι και εγώ υδροχώος. Το ξέρω. Αλλά αυτό δεν κανόνισε. Κανόνισε. Και η Ευρυδίκη είναι βροχός. Την λατρεύω την Ευρυδίκη. Αυτό που προσπαθεί να τον ψήσει, να την καλέσει στο γάμο και το ρίχνει και στο αστρολογικό, δηλαδή με τρελαίνει. Πόσα επιχειρήματα βαριά. Θέλω λίγο ησυχία στο πλατό. Τι έχει συμβεί? Μαρία μου, θα καλέσεις τη Μυριέλα και την Ευρυδίκη στο γάμο? Αυτό λέγεται μια αμήχανη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει αυτή η παύση. Αυτή είναι η αμήχανη στιγμή, να ξέρετε. Άβολο! Όχι, είναι παιδιά. Θα απαντήσω εγώ ως εκπρόσωπος τύπου της καλής μου φίλης Μαρία. Φυσικά και θα τους καλέσουμε όλο τον κόσμο και θα υπάρχει ξεχωριστός χώρος για το τραπέζι. Θα δείτε να κλαίει η Μυριέλα, ρε παιδιά. Θα λεπτάσουμε σε κλάμα. Σερβάιβορ τραπέζι στο γλέντι. Η Μυριέλα ούτω ή άλλω κλαίει. Καλεστεί, δεν καλεστεί στο γάμο, πάλι το ίδιο. Αφού τη βλέπετε τρεις την ώρα κλαίει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Εντάξει, θα συγκινηθεί και με τα παιδιά με τα δει παντρεμένα τώρα θα έχει λόγο να κλάψει. Όλοι θα κλαίνουν. Όχι, θα τη βάλουμε τη Μυριέλα να τραγουδήσει στο γάμο με τον Τζον. Και το Μόνικα του Τζάξον. Ναι, και το Μόνικα του Τζάξον. Και ο Τζον και ο Μόνικα του Τζάξον. Και γλυκό, θέλω να σας πω, θα έχουμε χαλβά φαρσάλων. Τζακατσούκα. Τότε να καλέσουμε και τον Τζακατσούκα. Εννοείται να καλέσουμε και τον Τζακατσούκα, όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Γάμο survivor, φαντάζεσαι. Το γλέντι, αντί να είναι γλέντι με ρωτώντες και τέτοια, θα αντιθούμε όλοι με τα μαγιά. Θα πάμε σε μια παραλία. Σε παραλία ο γάμο. Θα κάνουμε αγωνίσματα. Για να πα στο μπουφέ να σερβιριστεί, θα περνά και από δοκιμασίες. Έτσι. Κέρδισε, θα φά. Είναι να προκαλέσουμε τώρα να πάμε όλη την ομάδα.
ομάδα μου εδώ πέρα, με τον νηφικό στην παραλία, εκεί, να είμαι έπαθλο. Θέλω στράπλεξ γοργονέξ νηφικό να μου βάλεις, δεν θέλω ότι και ότι. Έχω να σας πω, επειδή πολύ κάνετε πλάκα ότι η Αντωνά θα πάει στο Δομήνικο, έτσι και φύγει η Αντωνά, εγώ θα κάνω τρεις φορές σαν την Ευρυδίκη. Σας το λέω να το ξέρω. Παναγία μου, δεν θέλω να το ξανακούσω αυτό το δράμα, το κλάμα. Να τα βλέπεις, κυρά μου, Λέων Μηδροχός, να τα βλέπεις. Εγώ είμαι υδροχός, αλλά δεν κάνατε. Εσύ δεν είσαι υδροχός. Δεν είμαι, αλλά έτσι θα έπρεπε να είμαι τώρα. Αλλά που να έκλαιγε η Βρυσίδα, φαντάζεστε. Όχι. Δεν το θέλει κανείς. Η Βρυσίδα, αλήθεια, δεν ακούστηκε. Της έβαλαν σε γαστήρα. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να σας πω. Ο Άγιος Δομήνικος έχει γίνει Hollywood. Αυτό δεν είναι τρέιλερ. Όχι. Ναι, όχι. Τι ήταν αυτό που είδαμε, παιδιά, για την Κάτια Ταραπάκο. Και κατέβηκε η Βασίλισσα, δεν ξέρω τι. Ο Ράμπο, παιδί μου, έμπαινε. Τι γύρισμα, όχι τη γουστάρει ο Ατσούν. Όχι, τη λατρεύει. Όχι την πρόθει. Όχι την προμοτάρει. Αυτό, παιδιά, είναι λες και έρχεται ο Τζορτζ Κλούνι, λες και έρχεται ο Τζον, ο Μόνι και ο Τζάκσον όλοι μαζί. Μπήκε, ξέρεις τι, είναι, μπήκε σαν να... Παιδί μου, δεν πρόλαβε. Έχει σκοπό τελικό, κατευθείαν. Έρχεται η Σωτήρας, έτσι τη βάζει. Έρχεται η Βασίλισσα. Έρχεται η Βασίλισσα. Δηλαδή, αν έρθει ο Σάκης Ζουρβάς, τι τρέιλερ θα κάνουν. Έλατε. Με πυροτεχνήματα θα πω και αυτά, αλλά μετά το διάλειμμα. Μη φύγετε, μείνετε εδώ, διότι έχουμε να πούμε μετά το διάλειμμα. Όχι, θα ανοίξω το στόμα μου και δεν θα σας ξεπλένει τον ίνος ποταμός. Λοιπόν, πάρτε όμως το κινητό αναχείρας και αλλάζει. Πάρτε το κινητό αναχείρας σας, πάρα πολύ ωραία και απαλά, και κερδίστε τα σπουδαία μεγάλα δώρα που έχουμε εδώ. Μην ξεχνάτε, έχουμε φανταστική δωροεπιταγή ανακαίνησης 2.000 ευρώ από την Tiles Gallery Ελλάς. Πλακάκια και είδη υγιεινής για να αλλάξετε. Θέλετε το σαλόνι σας, θέλετε το μπάνιο σας, ό,τι θέλετε το έχουμε. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα στο 14999 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό ή να καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Έχουμε και αυτοκίνητο για να σας στείλουμε εκδρομές, βόλτες μέσα στην πόλη και έξω από αυτή. Citroën C3, έκδοση Flair, αξίας 14.900 εδώ. Δείτε εδώ ομορφιά, δείτε εδώ εμφάνιση SUV. Το νούμερο 1 σε πωλήσεις, μοντέλο της Citroën, δικό σας, κυρίες και κύριοι. Μόνο με ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή μία κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Περιμένετε να το πάρω και εγώ στα χέρια μου. Πού το κλείνεις, δεν έχεις, τα έχουμε απαντήσει. Λαμπρουκάκι. Έλα, δώσ' το. Έλα, θα κάνω το. Λοιπόν, φύγαμε σε διάλειμμα. Ναι. Λάμπρος επέκει. Ποιος είναι πρωινιά. Ναι. Με τιμώρησε, δείξε πώς. Δεν υπάρχει άποψη. Είναι παγωμένα τα χέρια. Α, μάλιστα. Ευτυχώς φορώσα εσύ. Ευτυχώς. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Το είπε. Διαπερνάω τα πάντα. Τίποτα, σώπα, μην μιλάς. Μιλάς τίποτα. Δεν κατάλαβα πού θα πάμε όμως τώρα. Σε ένα μούλτι που το έχει ετοιμάσει, το έχει φτιάξει, το έχει μαζέψει, τα έχει κάνει όλα αυτά. Να μα το δώσει. Νομίζω θα βλέπουμε το τρέιλερ. Όχι, δεν τρέιλερ. Περιμένουμε το Σάββατο τώρα, εντάξει, τα τρέιλερ και αυτά. Το μούλτι που ακολουθεί θα σα σοκάρει. Διότι έχει γίνει κάτι που σχετίζεται με την Αθηνά. Αλλά όλα αυτά μετά το μούλτι. Όντω. Δικό σα. Με πλήγωσε βαθιά. Ο Σάκης Ρουβάς βλέπει με άλλο μάτι τον αδερφό του Απόστολο από τότε που πήγε στο Survivor. Το ότι έβαλε τον εαυτό του σε αυτή τη διαδικασία, να αναμετρηθεί δηλαδή με τις αντοχές του, τη δύναμή του. Με τη δύναμη την εσωτερική, την ψυχική κτλ. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και εγώ, παρόλο που ξέρω τον αδελφό μου, μεγαλώσαμε μαζί, και εγώ ακόμα. Έχω συγκινηθεί με αυτό που βλέπω και μου αρέσει και τον θυμάζω και τον. Κάπως έχει αλλάξει και ο τρόπος που τον βλέπω. Μεγάλη αδυναμία στα ντολμαδάκια έχει Ελένη Μενεγάκη. Όσο η καλεσμένη της μαγείρευε, δεν σταμάτησε να τρώει. Θα δοκιμάσεις και αυτό όμως. Τώρα, αγάπη μου, θα δοκιμάσω, αλλά τώρα είμαι στο ντολμαδάκι, γιατί εντάξει. Εγώ αυτό ήταν η παραγγελιά μου. Κατάλαβες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα δεν τα χμίζω, δεν τα κάνω τίποτα. Τίποτα. Έχω βάλει εδώ μέσα το ριζάκι μου. Τρώγε, τρώγε. Σταματάω. Βάζεις. Βάζω το κολοκυθάκι μου. Σαν σοκολατάκια τα βλέπω. Βάζεις πάρα πολλά πράγματα. Μαμά, μέσα. Σημείωσε. Σταματήστε με καλέ. Φρέσκο, όχι φάε. Τι θα τα κάνουμε τόσα. Μπράβο σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου, πραγματικά. Και ψιλοκομμένο ανιθάκι. Θέλω να δοκιμάσεις και την πίτα. Βρε, τι πάθαμε. Δοκίμασε. Δεν περίμενα. Δεν παίρνω τη μάνα μου και τη λέω το ανθάρτη, θέλαμε ντολμαδάκια. Και εσύ μου λέει όλη την πίτα. Αφού τα ντολμαδάκια ονειρευόμουν. Αν καταφέρεις να τους την πάρεις. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν στο μικρό παλάς για την παράσταση Μαθήματα Κωμωδίας. Ο Πάνος Παπαδόπουλος ήταν εκεί και σας έχουμε το ρεπορτάζ. Μαθήματα κωμωδίας και μια ηρωίδα σας δεν γελά. Το βλέπετε αυτό στον κόσμο της σημερινή εποχή. Κυρίως αυτό βλέπω. Και πριν τον κορονοϊό, δεν το συζητάμε, ζούμε τον αιώνα της κατάθλιψης, αλλά πια κοντεύει να γίνει κανόνας. Εσείς έχετε περάσει ποτέ κάποια περίοδο βεβαίως κατάθλιψης? Βεβαίως, βεβαίως. Και με τον κορονοϊό, εγώ τώρα ζορίστηκα, γιατί δούλευε ο φόβος μέσα μου από κάτω, υπόγεια, ενώ ήμουν ψύχρεμος απ' έξω και έκανα πονοκεφάλους. Από το καλοκαίρι, το πρώτο καλοκαίρι της πανδημίας, έκανα πονοκεφάλους που δεν είχα ποτέ. Πώς το αντιμετωπίσατε? Φάρμακα. Και φάρμακα. Ηρεμιστικά. Όχι ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά, για να φύγω. Και είναι μια χαρά τώρα. Τι άλλο στα σκαριά υπάρχει για τη νέα χρονιά? Γιατί μαθαίνουμε ότι θα γίνουν αρκετές δουλειές, κάποιες θα συνεχιστούν από φέτος. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι θα είμαι με τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου για πρώτη φορά στο θέατρο, στην επιθεώρηση που γράφει, στο θέατρο του Άλσους. Βαδίζει και η κόρη σας στα καλλιτεχνικά χνάρια. Έχει ολοκληρώσει και τη συγγραφή της νέας σειράς. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι δεν σας άφηνε να διαβάσετε τα σενάρια. Ναι, μετά με άφησε όμως, αλλά ξεκίνησα. Πόσο χαίρετε. Αριστούργημα είναι. Να μιλήσουμε και για τον έρωτα της ζωής σας, τον εγγονό σας. Τον λατρεύω πάρα πάρα πολύ. Έχει αποκτήσει νόημα η ζωή μου και πάλι. Ένα restart έγινε. Ναι, τον σκέφτομαι συνέχεια. Θέλω να κάνουμε πράγματα μαζί. Θέλω να κάνω πράγματα για αυτόν. Θέλω να το βοηθήσω, θέλω να κάνουμε παρέα, θέλω να είμαι γερός για να τον καμαρώνω να μεγαλώνει. Ένα σχόλιο για τη δίκη του κυρίου Λιγνάτη την Παρασκευή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ κάπου τελειώνουν τα ψέματα. Δηλαδή ξεκινά η διαδικασία η πιο επίσημη. Όχι τι λες εσύ, τι λέω εγώ, τι λέω παραπέρα. Έχει χρειαστεί να πείτε ναι σε κάποια δουλειά για βιοποριστικούς λόγους? Μου έχει συμβεί μία φορά, ναι, ναι. Το μετανιώσατε ή ήταν κάτι που κύλησε ομαλά? Ήταν κάτι που κύλησε ομαλά. Ήταν η κωμωδία που σας ανέδειξε κιόλας τηλεοπτικά? Όχι, καθόλου αυτό. Εκεί μου άρεσε το όλο. Ήθελα τον άλλο γυναικείο ρόλο και τον ρόλο που μου δόθηκε. Είχατε συζητήσει στην αρχή για τον άλλον, αλλά τελικά άλλαξε. Όχι, εξ αρχής ο Βασίλης ο Νεμάς με ήθελε γιατί εγώ. Εγώ ήθελα την άλλη ρόλο που την έπαιξε υπέροχα η Ελευθερία Βιδάκη. Ένα σπίτι καίγεται, τη ζωή μου φωτιά. Πλησιάζουν και οι δίκες του Δημήτρη Λιγνάδη και αργότερα του Πέτρου Φιλιππίδη. Τι μας δίδαξε η χρονιά που πέρασε? Αχ, δεν ξέρω. Ας μην κάνω γενικεύσεις. Εγώ προσωπικά περιμένω να δω τι θα πει η δικαιοσύνη. Γιατί δυστυχώς δεν σημαίνει πάντα ότι ο καταγγέλων έχει λέει την αλήθεια. Κοίταμε πρόσφατα ένα παράδειγμα μιας καταγγελίας ενός μάγειρα για έναν βιασμό του από ηθοποιό. Έχασε τη δουλειά του και η δουλειά της και η αδερφή του. Απεδείχθη ότι ο μάγειρας έλεγε ψέματα από την κατάθεση που έδωσε ο αδερφός του μάγειρα. Όμως αυτό το παιδί ποτέ δεν έβγαινε κάποιος να πει ότι όλο αυτό που συνέβη εις βάρος του ήταν ένα ψέμα, ένα λάθος. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο για το Revenge Porn και για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο που σήμερα βγήκαν και τα αποτελέσματα της δίκης. Νομίζω ότι είναι η ανώτερη ποινή σε αυτό το οποίο του καταλογίσετε, αλλά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει και η ίδια η κοπέλα το θύμα να αποσημειωθεί, έτσι δεν είναι? Θα φλερτάρουν στα social? Ξέρω εγώ. Ναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εννοώ ότι νομίζω το ολονών, αλλά είναι και τι θα δώσεις, ας πούμε. Δεν δίνω κάποιο δικαίωμα, ας πούμε, κάποιος να με φλερτάρει. Έχουν στείλει ποτέ κάτι που να σε έχει κομπλάρει? Προφανώς. Και ποια κοπέλα δεν έχει δεχτεί πολύ περίεργα μηνύματα? Την πίτα τους έκοψαν και στο θέατρο Αλίκη για την παράσταση 8 γυναίκες. Τυχερή ήταν η Ιωάννα Σημακοπούλου. Συγχαρητήρια. Το κέρδισα το φλουρί. Ελπίζω να έχουμε μια υπέροχη χρονιά. Και πέρυσι το κέρδισα. Πήγε καλά η χρονιά? Πήγε πολύ καλά. Πρόσφατα δηλώσατε ότι στο παρελθόν κάποιοι είχαν πάρει σκηνές ερωτικές σας και τις είχαν παρουσιάσει σαν ερωτικού περιεχομένου βίντεο. Ναι, δεν ήταν μόνο για μένα, είναι πάρα πολλές οι επώνυμες κυρίες. Είναι αυτό. Απλώς θα ήθελα πάρα πολύ, το έχω πει σε όλους τους δημοσιογράφους, αλλά δεν βλέπω να γίνεται αυτό, να ερωτηθεί ο κύριος Αξελός, είναι πρόεδρος του Διονύσου που είναι οργανισμός για τα δικαιώματα των ηθοποιών, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και πρέπει να
να πει για τον ένοχο, τι έγινε με τα δικαστήρια και όλα αυτά. Έχει δηλαδή πάει στο δικαστήριο υπόθεση και θα μπορεί να σας φωτίσει και να σας διαφωτίσει πολύ περισσότερο από μένα. Έχει βρεθεί ο ένοχος και έχει γίνει δικαστήριο. Οι δίκες. Γι' αυτό σας λέω, ένας ένοχος έχει τιμωρηθεί. Βρέθηκε αυτός ο οποίος ήταν θύμα να έρθει τούμπα η όλη ιστορία και έχει και ένα δίκιο στο ότι πρέπει τουλάχιστον να περιμένουμε δικαιοσύνη να αποφανθεί και να πει τι ακριβώς έχει σημεί και να βγουν τα και αποτελέσματα. Και να αποσυμβηθεί και η κοπέλα, όπως είπε η Δήμητρα. Δεν είναι μόνο φυσικά να επιβληθεί η ποινή στον κατηγορούμενο. Η ανώτατη ήταν, πέντε χρόνια. Ναι. Ναι, γιατί έμεινε σε πλημέλημα ούτως ή άλλως, οπότε είναι ανώτατη ποινή. Για υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να γίνει κακούργημα. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια ειδική και όχι μόνο δικαίωση για την κοπέλα αυτή. Εννοείται. Που... γιατί έχει κάνει η κοπέλα ούτως, δεν ναι ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Πάμε και στον παππού Αθερίδη. Ναι, ο παππού Αθερίδη, ο οποίος. Ποιος το περίμενε. Έχει τρελαθεί με τον γιο του και μίλησε τόσο ανοιχτά. Εγγονό. Με τον εγγονό, ναι, συγγνώμη. Μίλησε τόσο ανοιχτά για την κατάθλιψη. Ότι ναι, είχα κατάθλιψη και πήρα χάπια και είμαι μια χαρά. Και ότι ρε παιδί μου, δεν πρέπει η κατάθλιψη να είναι ένα ταμπού. Να μιλάμε ανοιχτά, γιατί ναι συμβαίνει γύρω μας πάρα πολύ συχνά σε δικούς μας ανθρώπους. Και σίγουρα η βοήθεια το να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό για να το ξεπεράσουμε νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πολλοί κόσμος ντρέπεται. Δηλαδή πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια που ήταν ταμπού τώρα πια δεν είναι. Όπως ας πούμε το πιο απλό. Να πας σε έναν ψυχολόγο. Οι περισσότεροι τι σου έλεγαν ότι όχι, εγώ δεν τον έχω ανάγκη, δεν τον χρειάζομαι. Δεν είμαι τρελός. Ναι, τι πράγματα είναι αυτά και το ένα και το άλλο. Και βλέπεις δηλαδή, είναι τέτοιοι ρυθμοί της ζωής μας, τόσες οι δυσκολίες που έχουμε καθημερινά, που κάπου πρέπει να τα πεις. Δηλαδή, δεν αρκεί να τα πεις μόνο στους φίλους στην οικογένειά σου. Χρειάζεσαι και τη συμβολή ενός ειδικού. Η περίπτωση της κατάθλιψης, επειδή είναι πολύ περίεργη και ιδιαίτερη, πολλές φορές είναι ο τελευταίος που το καταλαβαίνει αυτός που μπράβο, το έχει. Μπράβο, δηλαδή, βλέπεις και ναι από κρυπτογραφείς τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου και την καθημερινότητά του, που καταλαβαίνεις ότι βυθίζεται, ότι έχει κατάθλιψη, δεν είναι καλά, αλλά δεν το εντοπίζει. Πρέπει να φτάσει σε πολύ μεγάλα στάδια για να μπορέσει να το αντιληφθεί και να το θεραπεύσει. Μα αυτό λένε και οι ψυχολόγοι, ότι σε κάποιον, όσες φορές και να του πεις να πάει σε έναν ψυχολόγο, δεν πρόκειται να πάει, αν δεν το πάρει απόφαση ο ίδιος, να βελτιώσει την καθημερινότητά του και τη ζωή του. Η θεραπεία, να το πω έτσι, σε όλα αυτά που περνάμε, είναι να αποδεχθείς η μισή λύση του προβλήματος, είναι να το αποδεχθείς, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και θέλεις να... γι' αυτό θα απευθυνθώ σε έναν ειδικό, για να δω τι είναι αυτό που με βασανίζει, τι είναι αυτό που με προβληματίζει και είμαι έτσι, μπορεί να μην υπάρξει και αγωγή, μπορεί με μια ψυχοθεραπεία να το ξεπεράσεις με μια. Γιατί πολλοί τα κρατάνε μέσα τους, κάποια στιγμή δεν αντέχουν και έτσι πολλοί κόσμοι κάνουν και κρίση πανικού. Και είπε ο Θοδωρής πάρα πολύ σωστά ότι περνάμε τον αιώνα της κατάθλιψης. Με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, κορονοϊοί, κρίσεις κτλ. Όλο αυτό έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και έχει γι' αυτό είναι σημαντικό και άνθρωποι σαν τον Θοδωρή. Και άνθρωποι που είναι προβεβλημένοι και βγαίνουν μπροστά σε αυτά τη δημοσιότητα να μιλάνε γι' αυτό ανοιχτό. Ο Θοδωρής έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές και για την κατάθλιψη και για τον αλκοολισμό. Έχει ξεκινήσει πριν από τα 15 του και έχει περάσει πολύ δύσκολες περιόδους βέβαια. Και είναι κάτι το οποίο το συζητάει από πάρα πολύ νωρίς. Δεν χρειάστηκε να γίνει ο Θοδωρής αθλητής για να μιλήσει γι' αυτό. Και τον τιμάει αυτό γιατί μας δίνει βήμα και είναι ένα παράδειγμα για να μιλήσουμε κι εμείς ανοιχτά για οτιδήποτε μας προβληματίζει. Δεν υπάρχουν ταμπού. Αλλά να μιλήσουμε και ανοιχτά για το φαινόμενο Σάκη Ρουβά, που όσο πάει και να πούμε, Μπέτη, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Μια πληγή. Πραγματικά. Αλλά και ένα δημόσιο κατηγορό και παγκόσμιο. Καταγγέλλω παγκόσμια ότι Σάκη μου δεν το περιμέναμε αυτό από σένα. Διότι περιμέναμε μία φωτό, ένα μήνυμα στον αδερφό. Να ευχαριστήσεις εδώ το κορίτσι που ζει, που αναπνέει. Δηλαδή είχε τις αφήσεις σου, τώρα έχει του Γιάννη πια. Αλλά... δεν συγκρίνεται, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά δώστε Σάκη λίγη χαρά. Δηλαδή δε λυπάσαι αυτό το κορίτσι που πρέπει που να περιμένει άλλο εκεί στην οθόνη να δει ένα σου μήνυμα. Μια φωτογραφία σου, τον αδερφό σου. Κρατηθείτε, γιατί έρχεται και άλλο έπαθλο επικοινωνία από τι γενιές και τι οικογένειες. Λες να δούμε την επόμενη εβδομάδα, Ζάκη. Μα εδώ έτσι, θα μας πάνε κουτσουκούτσου και θα φτάσουμε στο πάρτι ένωση όπως το πάρε Μαρία. Το θέμα είναι μην φύγει από το νωρίτερα όμως, γιατί δεν μπορεί να έχει στείλει ένα μήνυμα ή να έχει κάνει ένα βίντεο και να του μιλάει. Και άμα δεν φτάσει το έπαθλο επικοινωνία, να το πάρουν οι διάσημοι. Για να πει Απόστολο! Ζάκη μου! Και να έχει φύγει Απόστολος. Απόστολε! Είναι παλιό το μήνυμα! Άδικο. Τέλειο. Λοιπόν, και να αλλάξουμε τελείως κλίμα τώρα. Ψάκι. Να πάμε σε μια πολύ συγκινητική βραδιά, γιατί χθες μαζεύτηκαν στο θέατρο Ήβη έτσι συνάδελφοι και φίλοι του Πάνου Νάτση. Και βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του, βέβαια, και να κάνουν μια παράσταση, να γίνει επανεκκίνηση των παραστάσεων, γιατί στο ρόλο του Πάνου μπήκε ένας φίλος του. Ένας πολύ καλός του φίλος, ο Ευθύμης ο Γεωργόπουλος. Πήρε λοιπόν τη θέση του και θα κάνει το ρόλο που ερμήνευε στο παρελθόν ο Πάνος. Και βρέθηκαν εκεί να τον τιμήσουν και να δουν την παράσταση, η οποία από σήμερα ξεκινάει κανονικά, βέβαια, να παίζεται στο θέατρο Ήβη. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση αφιερωμένη στον Πάνο Νάτση πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο θέατρο Ήβη.
Παρόντες ήταν όλοι οι συντελεστές της παράστασης και φίλοι του Πάνου Νάτση. Μερικά παιδιά, τι να σας πω, είμαστε και συγκινημένοι και συντετριμμένοι, πάρα πολύ στεναχωρημένοι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η βραδιά σήμερα, πώς θα παρακολουθήσουμε μια παράσταση που λείπει αυτό το τόσο αγαπητό παιδί σε εμάς. Νιώθω αμηχανία. Τα συναισθήματα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστεύω, η αλήθεια είναι. Είναι απίστευτο το ότι έχει φύγει ο Πάνος από τη ζωή μας. Θυμάμαι ένα παιδί μόνο με χαμόγελο, μόνο να είναι αισιόδοξο, να κάνουμε πλάκα στα γυρίσματα. Ένα πιο περιστατικό που θυμάστε ή έτσι ένα συγκινητικό. Θυμάμαι τις πολύχρωμες κάλτσες του Πάνου. Πάντα φορούσε πολύχρωμες κάλτσες ο Πάνος. Και αυτό ήταν, εντάξει, το αστείο, ας πούμε. Κάθε φορά που έβλεπα τις κάλτσες, σήμερα τι κάλτσα φοράς, τι χρώμα, τι αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, όχι μόνο για μένα, φαντάζομαι για όλους. Ξέρω πάρα πολλούς συναδέλφους που δεν μπορούν να έρθουν. Και εγώ ήρθα πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι πρεμιέρα, δεν είναι παράσταση, δεν γιορτάζουμε. Είναι μέρα πένθους, βαρύτατου πένθους, για όλο το θεατρικό κόσμο. Και εγώ ήρθα, θα σας πω γιατί ήρθα. Αφού κατέβασα όλους τους βίους των Αγίων και των Μαρτύρων που ξέρω, αφού θυμήθηκα αυτό που λέει ο Μπέκετ, γεννιόμαστε καβάλα σε ένα τάφο, η ζωή μας είναι μια λάμψη και μετά πάλι σκοτάνει. Θα μου πείτε γιατί όλα αυτά για ένα 30χρονο παιδί, το οποίο μάλιστα γνώριζα πάρα πολύ καλά. Γιατί πέρα από τη θεατρική οικογένεια, ανήκε στην οικογένειά μου. Δεν είμαι εδώ για τον Πάνο τον Νάτση. Ο Πάνος τον Νάτση δεν μας χρειάζεται πια. Είμαι εδώ για τους συναδέλφους μου. Για αυτούς που απόψε θα αναγκαστούν να παίξουν τον ιερό ρόλο του κλόουν. Γιατί οι κλόουν είναι ιερά πρόσωπα. Φέρουν τα πάνω κάτω, τα μέσα έξω, κάνουν τη λύπη χαρά και τη χαρά λύπη. Για αυτούς είμαι εδώ απόψε. Που θα τους λείπει η γενναιοδορία του Πάνου, το ταλέντο του Πάνου, η γενναιοδορία του, το χαμόγελό του, το κέφι του. Όλα αυτά που έδινε σε όλους. Ο Πάνος ήταν ένα σπουδαίο πλάσμα και ένα σπουδαίος καλλιτέχνης. Το γνώρισα όταν ήταν εκείνος 18,5 και εγώ 23,5. Είναι παντού. Μας συνέθεσε όλο αυτό το όνειρο για αυτή τη δικαίωση του θεάτρου και πορευτήκαμε μαζί κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Αυτό. Και τώρα το χέρι μου είναι άδειο. Μια βραδιά που ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε το απίστευτο. Δυστυχώς έτσι είναι, το θέατρο δεν σταματάει ποτέ. Εσείς γνωρίζετε τον Πάνο. Ναι, βέβαια, είχαμε δουλέψει μαζί. Νομίζω και ποιος δεν τον γνώριζε, γιατί ήταν ένα παιδί πάρα πολύ καλό, ταπεινό, ευγενικό, σεβαστικό, θαλατούχο, με ορμή για ζωή. Σίγουρα το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην οικογένεια, αλλά επειδή είδα τις προάλλες τον Γιάννη Κουκουράκη και το συζητήσαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά, για αυτούς τους ηθοποιούς που παίζανε 3 χρόνια μαζί του, ξαφνικά να έρθει ένας αντικαταστάτης και την ώρα που ανοίγει μέσα και μπαίνει ο ρόλος που υποδίονταν ο Πάνος Νάτσης, ξαφνικά να δεις ένα άλλο πρόσωπο. Έρχονται μνήμες από το προηγούμενο δράσμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, επειδή το έργο είναι και κωμωδία, να πρέπει εσύ, γι' αυτό είπε πολύ εύστοχο ότι τον κλόουν, γιατί είναι ένα πολύ ιερό πράγμα ο κλόουν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να σβήσουν το παρελθόν, που δεν είναι καθόλου εύκολο, να μιλάνε σε ένα νέο παιδί και ουσιαστικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν ηθοποιό να το κάνει αυτό. Σκληρό. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Αλλά, όπως βλέπετε, το θέατρο πρέπει να συνεχιστεί και η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Έτσι, η ζωή. Και τι να πω. Κουράγιο σε όλους και στην οικογένεια, αλλά και στα παιδιά που πρέπει να δουλέψουν τώρα, να συνεχίσουν τη δουλειά, γιατί υπάρχει κόσμος που ζει από αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντως να παίξεις με έναν άλλο ηθοποιό στη θέση, ξέροντας ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όχι γιατί μπορεί να είναι λίγο άρρωστος, γιατί χτύπησε το πόδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σίγουρα και πάνω στο ήθελε να συνεχιστεί αυτή η παράσταση. Ναι. Και καλά κάνανε και εγώ θεωρώ και έγινε αυτή η αντικατάσταση και τα παιδιά θα συνεχίσουν να παίζουν. Και είναι καλό να αγκαλιάζουμε τη ζωή. Κρατάμε τον Πάνο, δεν σβήνουμε το παρελθόν, αλλά το κρατάμε εδώ δίπλα μας, να το θυμόμαστε και να μας δίνει δύναμη για το μέλλον. Γιατί το μέλλον είναι μπροστά μας. Ας το κλείσουμε αυτό. Και... Λοιπόν,
για να ξεφορτιστούμε λίγο. Να αποφορτιστούμε, ναι. Ξεφορτιστούμε, είπα εγώ. Ναι, πολύ ναι. Ωραία. Να αποφορτιστούμε, λοιπόν. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μην ξεχνάτε όμως, διότι σήμερα θα κληρώσουμε και τον τυχερό που θα κερδίσει αυτό το φανταστικό δώρο. Αλλά προλαβαίνετε να στείλετε γραπτό μήνυμα ή να καλέσετε για να κερδίσετε την δωροεπιταγή ανακαίνισης 2.000 ευρώ από την Tiles Gallery Ελλάς σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Στείλτε μήνυμα, γιατί όντως μπορεί να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει και θα διαλέξει ό,τι πραγματικά του αρέσει για να ανακαινήσει το δάπεδο του σαλονιού του, το μπάνιο του. Έχει μεγάλη γκάμα ειδών υγιεινής και μπαταρίες η Tiles Gallery Ελλάς. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν και στο site για να δείτε τι παρέχει, τι έχει, φανταστική συλλογή. Θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και στείλτε μήνυμα, διότι σήμερα θα κληρώσουμε τον τυχερό. Μην ξεχνάτε όμως να στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 14999 ή να καλείτε σε αυτόν τον αριθμό για να πάρετε μέρος και στον άλλο μας μεγάλο διαγωνισμό για το Citroën σε 3 έκδοση Flair αξίας 14.900 ευρώ. 1200 κυβικά, 83 άλογα, πεντάθυρο, μια φανταστική SUV εμφάνιση, ένα υπέροχο αυτοκίνητο, υπέρ άνετο, πάρα πολύ ασφαλές για τις βόλτες σας έξω από την πόλη, αλλά και μέσα σε αυτήν, στο 14999 με ένα γραπτό μήνυμα ή με μια κλήση, μπορεί να γίνει δικό σας. Διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι πρωινιάτικα. Άκυρο. Τι. Πώς αλάρμ. Δεν το τολμάς. Έχω και μείνει τώρα, μη σηκωθεί τίποτα και δούμε τίποτα. Εγώ σου έκανα από το νόημα. Εσύ να με κρατήσεις εγώ ρε, άμα απαιτήξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε κρατήσω, αλλά δεν θες να το ρισκάρεις. Το σκέφτεται. Εσύ, άμα φορούσα παντελόνι, θα το έκανα. Αύριο. Okay, αύριο. Τα ακούω. Λοιπόν, challenge. Φοβιτσιάρα, φοβιτσιάρα. Αυτό που θα σου δείξω τώρα, ναι, και αυτό που θα δείτε, μην το δοκιμάσετε σπίτι, θα το δοκιμάσει ο Μακαλιάς όταν χάσει. Μου ήρθε τώρα φλασιά. Αυτό θα είναι το challenge. Αν χάσεις τον τροχό της φρίκης, θα σε βάλω να κάνεις αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι skyline. Έχεις κάνει skyline. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Λοιπόν, το skyline είναι να περπατήσεις ένα τεντωμένο σκηνή χωρίς τίποτα από κάτω. Ναι, γαμώ. Το κάνανε αυτό στη Νέα Υόρκη το 1920 που χτίζανε. Ο κύριος όμως έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, διότι είναι, φορά και μια στολή δεινοσαύρου, όπως λέει. Γιατί αυτό? Γιατί ήθελα να το κάνει πιο δύσκολο. Καταλαβες. Ο ίδιος είναι, τα πόδια του είναι, και αυτά πίσω είναι το φουσκωτό. Ο ίδιος είναι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις φορώντας κάτι και να μην είσαι άνετος. Λοιπόν, περπάτησε λοιπόν σε ένα skyline μήκους 80 μέτρων, 1500 μέτρα πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης στην Ελβετία. Σκεφτήκαν να το κάνουν γιατί είναι ένα challenge για αυτούς. Άλλο να είσαι ακροβάτης και να φοράς τις φόρμες σου, το κολάντι φοράνε και να το κάνεις. Και άλλο να το κάνεις με αυτό που έχει και μια δυσκολία. Έχεις ένα δεινόσαυρο προς. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω εδώ, γιατί πιστεύω ότι από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο απλά θα πέσει ο άνθρωπος. Δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Θέλω να σου πω, αυτό το σειρματόσχηνο είναι πλατή, έχει ιστό μιας ίντσας. Ναι. Φαντάσου. Πολύ λεπτό. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Νάτος κανονικά με τη στολή. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω καν. Θα το κάνεις, πιστεύεις, άμα σε στείλουμε. Εννοείται, άμα είναι να χάνω εδώ από το τσάνις και να κάνω αυτό. Δεν το συζητάω. Και καλά, να μην έρθω ξανά ποτέ. Και αυτή δεμένη είναι. Δεν είναι ότι... Ναι, ρε παιδί. Θα πέσεις, θα κρεμαστείς. Βάλε μου εδώ μια δοκό να δεις πώς θα γίνει εδώ. Όχι δοκό. Μια ίντσα. Πώς είναι μια ίντσα, ξέρεις? Σε εκατοστά. Όχι. Άμα δεν ξέρεις, εγώ θα σταματήσω. Μα όχι, με λες μεγάλη. Εγώ δεν τις πρόλαβα τις ίντσες. Μάλλον τις πρόλαβες για να χρησιμοποιείς ίντσα. Ούτε όταν μας λες για μια είδηση. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, να σου πω σε κάτι διαφορετικό. Ξέρω ότι σε αρέσουν πάρα πολύ οι τέχνες, σε αρέσει πάρα πολύ και η γλυπτική. Ναι. Ξέρω ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χέρια είναι κάτι το οποίο. Να, είδες, χαϊδεύεσαι καν. Λοιπόν, θα σε πάω σε έναν άνθρωπο πολύ ιδιαίτερο, γιατί ξεκίνησε βέβαια από τη γλυπτική, ξεκίνησε να φτιάχνει πράγματα, αλλά στην πορεία πήγε. Στο όχι, χαρτί. Κοίτα εδώ τώρα, όχι, γλυπτά από χαρτί. Και όχι απλά χαρτί, όπως ξεκίνησε. Το εξέλιξε και έκανε χαρτί ακορντεόν, που λέμε. Τύπου πρέσπαπιέ, πώς τα λέγαμε αυτά τα χαρτιά τα που ήταν. Όχι, είναι άλλο, α, είναι άλλο το πρέσπαπιέ. Το πεπιεσμένο χαρτί. Παιδιά, είναι σοκαριστικό. Τεράστια ποσότητα χαρτιού, όπως βλέπεις, το οποίο το έχει κάνει. Είναι ένα φύλλο πάνω από το άλλο, ενωμένο όλο ενιαίο και το κάνει σαν ακορντεόν. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο Φελίξ Σέμπερ, που είναι 57 χρονών στην Καρολίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έγινε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος από τα γλυπτά που έφτιαχνε από πυλό και μετά από χαρτί, το έκανε ακορντεόν. Καλά, είναι καταπληκτικό όμως, έτσι.
Και πώς μεταμορφώνεται το πρόσωπο του ανθρώπου. Το θέμα είναι ότι στην αρχή δεν φαίνεται ότι είναι χαρτί. Φαίνεται σαν ένα πραγματικά γλυπτό. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα εδώ το μπουκάλι, ας πούμε. Ναι. Πού το βλέπεις, λες μπουκάλι. Φαίνεται ναι, ναι, ναι. Λίγο σαν πλαστικό, άντε στη χειρότερη. Κοίτα εδώ. Καλά, είναι τέλειο. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Αυτό είναι φοβερό για να χαλαρώνεις. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Και να παίζεις με αυτό. Ring, 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 ring. Ναι, πρέπει να σου πω ότι θέλει πάρα πολλές ώρες βέβαια για να γίνει αυτό. Έτσι, θα τελειώσει. Θα το κάνω εγώ. Παραγγελία θα του κάνω. Δεν νομίζω να μπορεί. Φτιάξε μου ένα μακαλιά, θα του πω. Να το δεντώνω στο σπίτι. Αχ, έτσι νιώθω ακορντεόν στην τοποθεσία. Κοντά, γύρω στα 200 χιλιόμετρα από εδώ, Πάτρα. Αλήθεια. Στον μαύρισο ουρανό της Πάτρας. Έχω κάτι περίεργο. Τα ροήτικα, τα τσουκαλέικα εκεί. Δες εδώ, σηκώθηκε. Δες εδώ, σμήνος πουλιών. Ναι. Παιδιά, λες και ζούμε του Hitchcock, το Birds, τα πουλιά. Το θυμάστε? Το πιστεύω, ναι. Δες εδώ, πόσο εντυπωσιακό, αλλά είναι και λίγο τρομακτικό τώρα αυτό, έτσι. Να μην βρεθείς εκεί ανάμεσά τους. Μαύρισο ουρανό, σκοτίνιας ο τόπος. Εδώ, να την και η γέφυρα του Ρίο. Εσύ φοβερό. Και είναι τεράστια και πάρα πολύ χαμηλά. Ταχύτητα, αλλά είναι εντυπωσιακό. Οι σχηματισμοί που κάνουν, λες και είναι χορογραφία. Δες εδώ πώς είναι στην στάθμη της θάλασσας και πώς σηκώνεται. Και δες εδώ ένα μαύρο σύννεφο. Είναι σαν κυκλώνας που έχει πάρει, ξέρω εγώ, χαρτιά, σκουπίδια. Ναι, ναι, αλλά είναι τόσο ωραίο, σαν χορευτικό συνάμα, ρε παιδί. Σαν να βλέπεις νερό συντριβανιού που κάνει σχήματα, αλλά το κάνουν τα πουλιά. Μεταφορές σου πραγματικά με έχουν λυγίσει. Δεν υπάρχει. Αδικούμε καλά. Κορμιά χέλια που λιχνίζονται. Φιλόλογο σου, αναπνέουν μαζί με την Πέττη. Λοιπόν, και εγώ θα σε. Α, πες μου λίγο. Μικρή, όταν είσαι παιδί, ήθελες να κάνεις εμβόλια. Σου άρεσε, ήταν τη διαδικασία που άρεσε, γιατί ο γιος μου κλαίει. Και μόνο που τη λέμε. Άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι τίποτα. Μάλλον δεν έχεις κάνει. Είσαι τόσο παλιά που δεν είχαμε εμβόλια. Όχι, καλέ, πώς δεν είχαμε. Έχω κάνει εμβόλια. Έχεις κάνει κάποια. Τι φυματίωση, ξέρω αυτό. Τι φυματίωση, βρε! Βγάλει η χούντα. Τι κάνανε τότε στη χούντα, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Πρόσεξε τώρα, στην περίπτωση που κάποιο δεν θέλει να κάνει ή το αφεντικό σου θέλει να είναι σίγουρο ότι θα πας να κάνεις το εμβόλιο και δει τώρα για τον κοροναϊό, βρήκαμε τη λύση. Ιδού η κυρία τι έκανε για το σύζυγό της. Ψέματα. Για να είναι σίγουρη ότι δεν θα φύγει. Ψέματα. Κι όμως είναι αληθινό το περιστατικό, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. Το έβγαλε η Daily Mail. Λοιπόν, εδώ είναι στη βορειοανατολική Βραζιλία. Η 66χρονη Άννα Αντράντε έβαλε το σκηνή στο σύζυγό της εκεί στην κοιλιά του, όπως βλέπετε. Εκείνος λοιπόν περίμενε στη σειρά να εμβολιαστεί. Δεν το βγάζει το σκηνί ούτε στον εμβολιασμό σου. Λέει, μήπως το τελευταίο δευτερόλεπτο κάνει κίνηση να φύγει. Και τον χειροκροτήσανε όμως, ε! Βέβαια! Του το δώσανε να το πει. Δεν το περιμένει. Τον κρατάει σαν σκύλο, δες εδώ. Που περιμένει. Δες εγώ εδώ. Βλέπω. Ο άνθρωπος αυτός κοίταξε λίγο. Υπάρχει μια θλίψη. Λέει, δεν με πιστεύετε αλήθεια. Και αυτή είναι από πάνω, σαν τον πατέρα. Δεν πήγαινε προφανώς να το κάνει. Προφανώς δεν πήγαινε. Θα σε πάω εγώ. Και του πιέσαι το χέρι. Τουλάχιστον δεν θα κουνηθεί μην κάνει καμία τέτοια και φύγει το εμβόλιο. Είναι μια καλή επιλογή. Για τα παιδιά μας. Εντάξει. Τι, το είπα, όχι. Πάμε, όχι, βρε. Πάμε να κάτσουμε, διότι ο Δημητράκης μου έχει πεταχτεί μέχρι το Hollywood να μας φέρει τα νέα. Βέβαια. Να δω τι νέα μου έχει φέρει σήμερα από το Hollywood. Δημήτρη μου, πού καλή είσαι? Καλή σας ημέρα. Σας φέρνω επτάστερο αέρα. Α, επτάστερο ακούω, δηλαδή. Εννοείται. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Όσο πλησιάζουμε προς Σαββατοκυριακό, δεν ξέρω, έχω μια ανάγκη, θέλω να πιστεύω και εσείς, για αγάπες, έρωτες, αγκαλιές, τρυφερά αγγίγματα, εκδήλωση Δευτέρα, έρωτα, αγάπη. Δεν αυτό μόνο το Σαββατοκύριακο. Όχι, αλλά όσο πλησιάζουμε προς Σαββατοκύριακο είναι πιο έντονο γιατί έχουμε και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση, τι άλλο. Το πιο φανταστικό, το πιο ερωτευμένο ζευγάρι. Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Αφλεκ βρέθηκαν στην πρεμιέρα εννοείται τη ταινία τη Τζένιφερ. Του βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, δεν την άφησε λεπτό από την αγκαλιά του. Για πολύ έρωτα. Όλο χάδια, αγάπες και φιλιά. Και πάλι φαίνεται από αυτή να είναι πολύ έντονο. Το βλέπει, δεν τον βγάζει. Παιδί μου, τον κοιτάει, λιώνει. Υπέρκομψη, βέβαια, να πούμε έτσι. Η Τζένιφερ Λόπεζ με το υπέροχο αυτό κοντό μίνι Dolce & Gabbana φόρεμά της. Τα μαλλιά επιμελώς ατιμέλυτα που λέμε. Εντάξει, ανάλαφρο το χτένισμα. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η ταινία από σήμερα βγαίνει και στους ελληνικούς κινηματογράφους. Εντάξει, πώς θέλετε λίγο να σας πω το story. Ναι. Έχει να κάνει με δύο stars οι οποίοι είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Ναι. Λίγα όμως δεύτερα πριν από το γάμο, μαθαίνει η Τζένιφερ Λόπεζ ότι ο. Ο γαμπρός δεν της ήταν και τόσο πιστός. Με αποτέλεσμα να πάρει έναν άλλον και να τον παντρευτεί. Και όλο αυτό το κόνσεπτ, σκεφτείτε, είναι να πραγματοποιηθεί μπροστά στους θαυμαστές τους. Σε χιλιάδες θαυμαστές. Οπότε καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί. Τέλειο. Έναν τον πρώτο τη Χόντα παίρνει και παντρεύεται, ρε παιδί. Ναι. Έναν άνθρωπο που δεν το ξέρει καν το πλήθος. Κάτι θα έχει στο μυαλό της για backup. Και πρωταγωνιστούν επίσης και ο Λατίνο Superstar Μαλούμα και ο Owen Wilson.
Μάλιστα. Πάντως γίνεται χαμός με το πρόμο της ταινίας αυτής. Ναι. Και βοηθάει και το ιδίλιο μεταξύ. Τα έχουν δώσει όλα. Να σου πω κάτι όμως, και αυτός είναι καλύτερα. Ναι. Γιατί και αυτός πέρασε χωρισμούς, καταθλίψεις, αλκοολικό τέτοιο φάση που πήγε σε rehab. Βέβαια. Πήγε σε κλινική αποτοξίνωση κτλ. Δε εδώ πώς ανανεώθηκε. Ο έρωτας, παιδί μου. Σπάει πάρα πολύ ο έρωτας. Οι δύο δεν γερνάνε πάντως. Αυτή κάνουν, η επανασύνδεση τους κάνει σίγουρα καλό. Θέλετε να σας πάω τώρα σε κάτι ωραίο μοδάτο. Ναι. Να δούμε λοιπόν την Kim Kardashian, η οποία βέβαια βρίσκεται που αλλού, στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue, παιδιά. Η οποία είναι πλέον στο Team Me. Δηλαδή, αποφάσισε μετά τα 40 της, γιατί είναι νομίζω 41, έτσι, να δει κάπως διαφορετικά τη ζωή. Γιατί μέχρι τώρα, όπως δήλωσε και η ίδια σε συνέντευξη μέσα σε σελίδες του περιοδικού, αυτό που την ενδιέφερε περισσότερο είναι να κάνει ευτυχισμένους τους άλλους. Τώρα πια κοιτάει και κάνει πράγματα για να είναι ευτυχισμένη η ίδια. Κάτι το οποίο βέβαια πρώτη το έκανε η αδερφή της, η Courtney, και στη συνέχεια το ακολούθησε και η ίδια, και από ό,τι φαίνεται περνάει πάρα πολύ καλά. Ο Kanye West είναι στα κάγκελα, αυτός δυσκολεύεται λίγο και βασανίζεται. Ο Kanye στα κάγκελα έχει βρει και αυτός άλλη μια χαρά. Συμβαίνουν. Λοιπόν, να σας πω ότι στο εξώφυλλο, τώρα να σας πω την αλήθεια, το ψάξα λίγο. Στο How to Pronounce, νομίζω ότι λέγεται Loewe, το υπέροχο, η υπέροχη αυτή δημιουργία. Yeah. Και μέσα σε σελίδες του περιοδικού φοράει Jimmy Choo, παπούτσια, εντάξει, δημιουργίες Αλάρια, Μπέρμπερι, Βαλεντίνο, όλη μεγάλη οίκη μόδας, τις έχουν δώσει ρούχα για να δούμε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα. Θέλω και εγώ να βγω με τέτοια μαλλιά μια μέρα εδώ. Δεν ράψαμε. Πάει, σου πάει. Ναι, θα ήθελα και εγώ να βγω με αυτά τα μαλλιά μια μέρα εδώ. Τα μακριά, όχι αυτόν τον κότσο, τον έχω κάνει αυτόν τον κότσο, σχεδόν. Εγώ θέλω να κάνεις την άλλη, την παλιότερη τη φωτογράφηση. Αυτή? Είχαμε προσπαθήσει να το κάνουμε. Αυτή θα ρημοδευτεί. Με το ποτήρι, με τη σαμπάνια. Challenge. Αυτό να το κάνουμε challenge. Θα το κάνουμε challenge, ναι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Πολύ ωραία τα μαντάτα που μας έφερε στα νέα. Εμείς από το Hollywood. Δεν έχουμε τόσο ωραία. Δεν έχουμε περιοδικά πλέον να κάνουμε τέτοια εξώφυλλα. Α, νόμιζα τόσο πρωτοποριακά. Ναι, έχει αλλάξει και η εποχή. Τα περιοδικά δεν πουλούνται πια. Μπαίνουν μέσα σε ένθετα σε εφημερίδες. Δηλαδή. Καλέ, εκεί που πηγαίναμε, μια χαρά και είχαμε ρεμπή. Για με ταράζει κάθε φορά αυτό. Άστο. Έχει συμβαίνει. Φύγει όλο τον πότο, ξέφυγε. Εξαφανίστηκε. Ακούμε. Ήρθε η ώρα για τον τροχό της φρίκης. Κυρίες και κύριοι, ο τροχός θα γυρίσει και θα δείξει ποιος θα απαντήσει στην ερώτηση. Ο χαμένος της εβδομάδας θα πρέπει να βγάλει εις πέρας μια πολύ δύσκολη δοκιμασία. Μάλιστα. Θα έχετε στη διάθεσή σας μόλις 10 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Για να δούμε. Ποιον θα τύχει. Πού είναι η σειρά σου. Όχι, μην κλαίγεσαι. Τι θα είναι, τι θα είναι. Θα το βρω σίγουρα. Πάμε. Πόσα αδέρφια έχει ο Σάκης Ρουβάς. Αχ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έχει άλλα δύο. Τι λες, μωρέ. Συγγνώμη, περίμενε. Είναι ο Απόστολος. Είναι το άλλο το παλικά. Τρεις είναι ο Ξυλουργός. Τρία αδέρφια. Τρία αδέρφια έχει ο Σάκης. Το λες και δεν είσαι σίγουρη, σε βλέπω. Όχι, είμαι σίγουρη. Είναι ο Βασίλης, ο Απόστολος και ο Νίκος. Ο Σάκης Ρουβάς έχει... τρεις αδερφούς. Τσάκτολι του κακομοίρα. Γιατί είχες πει δύο στην αρχή. Ναι, ξέχασα. Για Ρουβίτσα δεν ήταν σωστό. Όλα γόρια, Συγγνώμη, παιδί. Ηρεμήστε, έχει άλλη ερώτηση. Πάμε. Σφίγγω τα λουριά. Έλα, μαράκι. Πολύ μ' αρέσει, μαράκι μου. Ποιο είναι το όνομα του εγγονού του Θοδωρή Αφερίδη. Εδώ σε θέλω κάπου. Εσύ εγγονού, Θοδωρής, δεν είναι. Όχι. Δεν δώσαν το δικό του. Θοδωρής, παιδιά, δεν γίνεται να μην δώσανε το όνομα του μπαμπά, συγγνώμη, του πεθερού. Τον εγγονό του Θοδωρή Αφερίδη τον λένε Θοδωρή. Μπράβο. Έτσι. Καλά, εντάξει. Πραγματικά. Δεν θα τα πάμε καλά. Θα ανέβω πάνω στο κοντρόλ. Ήταν δύσκολο. Πάμε να δούμε την παθουρά. Για τελευταία είναι πάλι. Τρία, δύο, δύο, μηδέν, μηδέν. Μάλιστα. Ποιος... Όχι, καλέ, ανεβαίνουμε. Όχι, τώρα θα δεις. Εγώ είμαι τρία. Τώρα θα δούμε. Θα μπουν οι πόντοι. Περιμένετε, καλέ.
Σταθείτε, ρε παιδιά. Να, δεν με βάζουν και πάνω. Αθηνά. Ναι, τώρα. Να το. Το υπολογίζει το σύστημα. Παναγία μου, μηδέν έχω, Χρήστο μου. Τι ντροπή είναι αυτή η Μπέτη μου. Πώς θα βγω έξω στον κόσμο. Εγώ τώρα. Δεν θα βγαίνω. Θα είμαι εδώ κλεισμένο. Άλλη μια μέρα. Αχ, ναι. Και αύριο, ό,τι γίνει. Περιμένετε, έχει άλλο, θα έχει άλλο κύκλο μέσα στην εκπομπή. Εμείς θα πιαριστούμε. Και σήμερα και υπάρχουν, έχω πιθανότητες και ελπίδες, πιστεύω. Κάτσε, ξένα. Πρέπει να το βρω εγώ αύριο, άμα μου τύχει εμένα. Και να μην το βρεις εσύ για να σωθώ. Έτσι κάνε τη θυσία. Να ρωτήσουμε στην Πέτη τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα. Ούτε αυτό, ούτε αυτό. Θα το θεωρήσει παλιό. Λοιπόν, να σας αλλάξω κλίμα εγώ. Να σας πάω λοιπόν σε έναν συνάδελφο ηθοποιό, τον Κωνσταντίνο το Πεσλή, ο οποίος μας μιλάει για όλα. Ένας υπέροχος ηθοποιός, ο οποίος έπαιξε και στο Κόκκινο Ποτάμι, όπως βλέπουμε. Και μας μιλάει και για τις δυσκολίες για να μπει στο χώρο αυτό. Πώς έφτασε μέχρι εδώ, πώς έπαιρνε το κτέλ για να φτάσει στην Αθήνα για να κάνει τα μαθήματά του στον Ιέσμο στη δραματική σχολή. Πώς έμεινε τρεις μέρες νηστικός, λέει, πόσα λίγα χρήματα είχε για να μπορέσει να καταφέρει να σπουδάσει και να διαβάσει τα απαραίτητα βιβλία που χρειαζόταν. Γενικότερα, μια όχι τόσο εύκολη, πώς να το πω, διαδρομή προς το χώρο αυτό που είχε επιλέξει. Μάλιστα, μας λέει ότι στο Μανούσο, όταν πήγε για στο Κόκκινο Ποτάμι, μπήκε ο Σκομπάρσος. Έλα, ρε. Και εκεί τον είδε ο Μανούσος και τον έβαλε να παίξει κανονικά. Μπράβο. Στη σειρά. Πάμε να δούμε μια ωραία συνέντευξη που έδωσε και θα το σχολιάσουμε μετά. Το είπατε και το κάνατε. Ασάνεσας. Πέραμε και την πρίκα μας. Από το Όπεν και από το Κόκκινο Ποτάμι, το Μανούσο Μανουσάκη, βρέθηκες γρήγορα στον Αντένα. Θέλω να μου πεις λίγο για τη συνεργασία σου με το Μανούσο Μανουσάκη. Πήγα σαν κομπάρσος. Και πήγα στο γύρισμα και μου λέει ο Μανουσάκης. Είχα κάνει ένα σεμινάριο μαζί του στη σχολή στον Ιάσμο. Και με θυμήθηκε. Και λέει: πέραμε το γραφείο μου σε δύο εβδομάδες, αφού γύρισμα από Παρίσι, για να υπογράψουμε συμβόλαιο και να μπει πιο ενεργά στη σειρά. Κοντό 7 έχω προλάτε. Ένα νέο παιδί αφήνει την επαρχία για να έρθει εδώ να κυνηγήσει το όνειρό του. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει όταν ήσουν μικρός, που θυμάσαι εκεί από τη Λάρισα και σου έχει μείνει στο μυαλό? Τρίτη ηλικίου έπαιρνα το τρένο, θυμάμαι, κάθε Παρασκευή, κάθε Πέμπτη βράδυ μάλλον, από Λάρισα. Ξημέρωνα 5 ώρα στο σταθμό Λαρίσα και 10 η ώρα πήγαινα στον Ιάσμο στη σχολή για να παρακολουθώ σαν ακροατής. Μετά, αφού τέλειωνε το μάθημα, έκανα τις βόλτες μου στην Αθήνα, την εξερευνούσα και το βράδυ πάλι έφευγα και γύριζα στη Λάρισα. Δυσκολεύτηκες όλο αυτό το διάστημα που είσαι εδώ στην Αθήνα μόνος? Πριν κλείσω τη δουλειά με το ποτάμι, είχα μείνει τρεις μέρες νηστικός, θυμάμαι. Είχα ένα τελευταίο εικοσάρικο και πήγα και πήρα ένα βιβλίο για το θέατρο και κάτι άλλο που δεν το χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή, όσο χρειαζόμουν το φαγητό. Αλλά δεν πειράζει. Τρία χρόνια σε αυτό το χώρο και τα δύο τελευταία ειδικά έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Εσύ έχεις βιώσει κάτι περίεργο? Τον πρώτο μου χρόνο στην Αθήνα, με είχε προσεγγίσει ένας σκηνοθέτης και το τράβηξε λίγο παραπάνω. Αλλά έβαλα τα όρια μου με χιούμορ και είδα ότι το δέχτηκε. Οπότε δεν μπορώ να σου πω ότι έχω φτάσει σε σημείο να αισθανθώ τόσο άβολα που να το προχωρήσω σε κάτι, σε καταγγελία ή σε μήνυση και σε αυτά. Έχεις δεχτεί φλερτ και από άντρες και από γυναίκες στον χώρο και εκτός χώρου γενικότερα? Αρκετά συχνά και το θεωρώ κολακευτικό να συμφερτάρουν και τα δύο φύλλα. Βλέπουμε σαν αδέλφους οι οποίοι αφήσαν το θέατρο και πήγανε στο Survivor. Θα το έκανες εσύ? Δεν νομίζω. Δεν θεωρώ ότι είναι η δουλειά μου να πηγαίνω σε τέτοιου είδους reality. Κάνε τα χρήματα, ήταν πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι πάλι θα έλεγα όχι. Θα προσπαθήσω να κάνω μια άλλη δουλειά, να βγάλω λεφτά. Βλέπουμε serial το τελευταίο καιρό, όπως είναι οι Άγρες Μέλισσες, όπως είναι ο Σασμός. Εσύ γίνει ποτέ πρόταση για κάποια σειρά από αυτές? Είχα φέτος πρόταση για καινούργια σειρά που θα προβάλλονταν σε prime time. Υποθέτω ότι θα ήταν για το Σασμό, για τις Μέλισσες, αλλά δεν ξέρω. Γιατί δεν το προχώρησα κι εγώ, γιατί επέλεξα να μείνω στον ήλιο β' σεζόν. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Το μετάνιωσες που δεν πήγες? Όχι, μ' αρέσει το να ξεκινάω μια δουλειά, αν δεν τελειώνω κιόλας. Μια καριέρα στο εξωτερικό θα σε ενδιαφέρε? Αν άμα μου έλεγε ο Κόπολα να πάω να κάνω ταινία μαζί του, θα πήγαινα. Αλλά είμαι της άποψης καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίο στην πόλη. Πού θα ζητούμε θεατρικά, ετοιμάζεις κάτι? Ετοιμάζουμε το έργο Νόμι της Έλξης, είναι ρομαντική κομεντή, στο θέατρο 104. Λοιπόν, νέοι άνθρωποι στο χώρο είναι ωραίο να υπάρχουν, αλλά και τα νέα προϊόντα όταν βγαίνουν στην αγορά μας ενθουσιάζουν πάρα πολύ. Και το Phoenix λοιπόν 7 είναι εδώ, από την Garmin. Είναι εδώ και έχει κατακτήσει ήδη τις καρδιές μας. Γενικά γίνεται χαμός, ήσασταν και πολύ γουρλίδες. Ναι, έτσι. Και σε εσάς το ανακοινώσαμε πρώτα και ξεπουλήσαμε. Τέλεια. Γι' αυτό είμαστε πάλι εδώ. Λοιπόν, το Phoenix όμως 7, να πούμε ότι είναι ένα πολυεργαλείο για έναν αθλητή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματικό πολυεργαλείο, πλέον και με οθόνη αφής για την υπόλοιπη σου ημέρα.
κλειδώνει η οθόνη αφής για να είναι ακόμη πιο εύχριστο την ώρα της δραστηριότητας. Με νέες προσθήκες όπως το να μπορέσει να σε οθήσει να πας ακόμη πιο δυνατά σε έναν αγώνα που μπορεί να έχει ξεκινήσει πιο ήπια ή αντίθετα να σου πει ότι ξέρεις τι, ρύθμισε λίγο το ρυθμό σου, χαλάρωσε λίγο γιατί έτσι πως το πας δεν έχεις κάνει την αντίστοιχη προπόνηση. Κάτι το οποίο όποιον προπονητή και αν έχει, στην ώρα του αγώνα είσαι μόνος σου. Οπότε το ρολόι είναι καθοριστικό σε αυτό. Άρα είναι φίλος, σύμβουλος, προπονητής. Τα κάνει όλα, ρε παιδί μου, αυτό το ρολόι. Είναι καταπληκτικό, έτσι. Ακριβώς. Αυτό που με ιντριγκάρει εμένα και θέλω να ρωτήσω είναι ότι είναι μόνο αντρικό. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν μπορούν να το βάλουν το Phoenix 7. Προφανώς. Υπάρχει το Phoenix 7S, που είναι αυτό που φοράω εγώ. Να πούμε ότι η Garmin έχει και πάρα πολλά προγράμματα που ενδιαφέρουν τις γυναίκες. Το ένα είναι παρακολουθούν την περίοδό τους. Και νομίζω ότι θα σου το πει και ο Δημήτρης αυτό, ότι μια πολύ βασική ερώτηση προς τον προπονητή είναι ότι είμαι διάθετη να κάνω γυμναστική, να μην κάνω γυμναστική, πώς μπορώ να κάνω γυμναστική. Και πραγματικά σου λέει το ρολόι. Δύο μέρες πριν, μπορείς, μείωσε την ένταση. Μία μέρα μετά, δώσε ένταση. Δηλαδή, αυτό είναι, και έχει και ένα καταπληκτικό tracker εγκυμοσύνης. Που βλέπεις εβδομάδα-εβδομάδα το μωρό, με τι λαχανικό είναι, με τι φρούτο είναι, τι γυμναστική πρέπει να κάνεις για κάθε εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Τρομερά tips και μέχρι και το μωρό, πόσες φορές κουνιέται, μπορείς να το καταγράψεις. Αλλά και να το στείλεις στον γιατρό σου. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, και το έχει το Phoenix 7. Αλλά και για τον κύκλο της γυναίκας. Δηλαδή, εγώ κάθομαι και τα σημειώνω, φανταστείτε, για να θυμάμαι να δω αν όλα πάνε καλά, αν κυλάει η ρολόι. Ναι, ναι. Και για τον κύκλο σε σχέση με τη γυμναστική, γιατί νομίζω ότι θα σου το πει και ο Δημήτρης, είναι πολύ βασική ερώτηση το γυμναστήριο από τις γυναίκες. Είναι πολύ βασική ερώτηση. Τώρα το πόσο τον Garmin θα συνεχίσει να παίρνει πράγματα από τον προπονητή, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Σωστό. Αλλά ναι. Έχει μέχρι και απεικόνηση πρόβλεψης αγώνα. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνει όλα τα δεδομένα από το ιστορικό, ας πούμε, κάθε μέρα που τρέχεις και σου λέει ότι για να διανύσεις μία χι απόσταση θέλεις και τόσο χρόνο. Ναι. Δηλαδή, για να το προγραμματίσεις. Μιλάμε τώρα, είναι και πολύ είναι μπροστά. Είναι και ιδανικό για όλα τα σπορ που έχουν να κάνουν με νερό, να πούμε. Γιατί πας και πάρα πολύ βαθιά ή και γυναίκες που αθλούνται μπορεί να κάνουν windsurfing, ski, water ski. Έχει προφίλ, καταρχήν να πούμε τα πιο χειμωνιάτικα που είναι και στα φόρτε τους, ότι έχει προφίλ για snowboard, mm-hmm. για kitesurf πρώτη φορά. Mm-hmm. Έχει προφορτωμένες πίστες για snowboard. Όσοι το έχουν δοκιμάσει το snowboard έχουν τρελαθεί. Ορειβατικό σκι. Ναι, έχει όλα αυτά και τρέξιμο κτλ. Και το, βλέπουμε και το βίντεο του Δημήτρη να κολυμπάει στο mm-hmm. ΆΚΑ. Και όντως open water swimming που το θέλει πολύς κόσμος, με παλμούς. Εξίσου σημαντικό, μέσα στο νερό, οπότε μπορείς να τους βλέπεις σε real time. Οι αθλητές σου τι λένε, Δημήτρη, για το ρολόι, τους βοηθάει, το χρησιμοποιούνε? Αρχικά υπάρχει ακόμα κόσμος που με ρωτάει αν είναι αδιάβροχος. Ναι. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η μερίδα που το σκέφτεται, το ψάχνει και έχει μείνει σε μια άλλη αντίληψη των smartwatch. Αλλά υπάρχει και κόσμος που μου λέει τώρα δεν θα κάνω αυτό γιατί το ρολόι μου λέει έτσι. Υπάρχουν αυτά τα δύο άκρα. Βλέπεις ανθρώπους να τους ενεργοποιεί το ρολόι, δηλαδή να μην είναι αθλητές και να είναι σε μια άλλη κατάσταση όπως είμαι εγώ καλή ώρα και να τους ενεργοποιεί ακριβώς. Και να τους λέει σήκω, ξεκίνα, κάνω αυτό και να έρχονται να αθλούνται μόνο και μόνο. Move, move το ρολόι. Ναι, κουνήσου λίγο, μου λέει πάρ' τα ποδιά σου λίγο, περπάτα, αυτό το κάνουν, αυτό έρχονται. Ναι. Αυτό το future, στη δική μου περίπτωση, εγώ το έχω απενεργοποιήσει. Δεν θέλω να μου λέει πότε θα περπατήσω. Αλλά υπάρχει κινητοποίηση. Υπάρχει κινητοποίηση μέσω του Garmin ρολογιού. Βλέπω να μου λένε, έρχονται για το γυμναστήριό τους και να μου λένε πως κάνω αυτό, το ρολόι μου έχει βγάλει αυτή την προπόνηση για το τρέξιμο, πώς μπορούμε να την προσαρμόσουμε πάνω στην ενδυνάμωση που κάνουμε μαζί, πάνω στην κολύμβηση. Πράγματα τα οποία λύνουν και τα χέρια φυσικά και του ασκούμενου, αλλά και τα δικά μου. Εγώ που πηγαίνω στο Δημήτρη, ξέρεις τι κάνω. Βλέπω τους παλμούς, γιατί το έχει και αυτό βέβαια, και βλέπω χαμηλή παλμή. Δώσε περισσότερο και δίνω περισσότερο. Είδες, άρα είναι κίνητρο, μπουστάρισμα, είναι τρομερό, παιδιά. Είναι ένα απαραίτητο, νομίζω, αξεσουάρ πια για τη ζωή μας, γιατί μας βοηθάει. Κακά τα ψέματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθεια και για την υγεία μας, μια πολύ σημαντική βοήθεια και για την υγεία μας και για τη ζωή μας, για τον τρόπο που ζούμε. Και ένα ιδανικό δώρο για το Αγίου Βαλεντίνου, να συμπληρώσω κι εγώ. Πάρα πολύ σωστά. Γιατί νομίζω ότι είμαστε στην περίοδο να πω ότι το Phoenix 7 ξεκινάει από 6,99, αλλά γενικά η Garmin έχει ρολόγια που ξεκινάνε και από 149. Βέβαια. Οπότε, αν το σκέφτεστε να κάνετε ένα δώρο, τώρα είναι η εποχή, ότι τα βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα καταστήματα, Κοτσόβολος, Γερμανός, Πλαίσιο, Public, Media Mart, παντού. Mm-hmm. Και η Galaxy και ο ρολόι.
και ότι σπεύσετε. Σπεύσατε λοιπόν. Σπεύσατε να το προλάβετε. Και εσείς βέβαια σπεύσατε. Βάλτε λίγο καφέ ακόμα, διότι εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά επιστρέφουμε. Έλα, πάμε. Δώσ' το! Πάμε! Πλάκα ξέρει τι θα έχει, όπως το κάνω έτσι να αντιφάς μία. Καταλάβεις. Κρακ. Από εδώ και πέρα θέλω να φέρει η παραγωγή τον μεγάλο ανεμιστήρα που έχει πάντα η Ελένη. Ή να μου φέρουν ένα πολύ μεγάλο τέτοιο. Η Φουρέιρα, η Ελένη η δική μας λοιπόν, να φέρει στην Μαρία ένα μεγάλο ανεμιστήρα. Όταν βγαίνει η Μαρία Αντωνά, ρίχτε το να βλέπουμε αυτό. Ρίχτε το παρακαλώ. Ξέρεις πόσες γυναίκες ταυτιστήκαμε στα μάτια σου τώρα, Μπέτη, που μόλις μένουμε μόνες στο σπίτι μου ή μου πείτε ότι δεν βάζετε τέρμα μουσική, ότι δεν βάζετε τα κούνια και δεν κάνετε αυτό ακριβώς το πράγμα μόνες σας. Ειδικά όταν βγαίνω από τον μπάνιο και παίρνω το πιστολάκι να στεγνώσω μαλλί, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό στον καθρέφτη. Λοιπόν, θυμάμαι τον εαυτό. Μπέτη. Και στο Twitter τώρα μηνύματα μας έχουν ταγκάρει σε τόσα. Όλες ψάχνουν να βρουν ανεμιστήρια ή πιστολάκι στο σπίτι. Δεν τίποτα. Και από τα δύο έχουμε, να ξέρεις. Από πολύ μικρή έτσι, παιδική ηλικία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε από τα social media. Διότι σήμερα, καθώς ερχόμουν στη δουλειά, Μπέτη μου, είδα ένα insta story από τον Ντάφη, από τον γνωστό τριαντάφυλλο λοιπόν, ο οποίος εχθές στην αποχώρηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα, πόσταρε ένα insta story μέσα στο οποίο λέει: Φίλε Λάμπρο, εσύ λοιπόν που με έβριζες και έλεγες τα χειρότερα. Οι ιστορίες σου στο Instagram έσταζαν φαρμάκι. Φίλε σου, εύχομαι καλό ταξίδι και να γυρίσεις την οικογένειά σου με αγάπη. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ελπίζω τώρα να καταλάβεις τι περάσαμε και εγώ και ο Αλέξης Παπάς που μας κατηγορούσες. Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή και πολλά φιλιά από όλο το fan club του Ντάφη. Ο Ντάφη πάντως είναι Καμίλα, δεν ξεχνάει. Όχι. Καμίλα, τα κρατάει και θα πετάει. Αλλά παρόλα αυτά. Σου λέει καλή επιστροφή, όπως είχε γίνει και με τη Βανδία, αν θυμάστε. Κακό είναι στην περίπτωση ότι δεν μπορούσε να πει να σε καλά και σε και τα παιδάκια σου. Αυτό πήγα να πω εγώ. Αυτό είναι το μόνο στενάχωρο που ο Λάμπρος δεν είχε και δύο παιδάκια να του δώσει την ευχή του. Εντάξει, είναι φανατικός πάντως, να το πούμε αυτά. Να το πούμε αυτό ο Ντάφη. Σχολιάζει συνέχεια για το Survivor, συμπεριφορές, παίκτες. Είχε δηλώσει και τη στήριξή του άμεσα στον Γιώργο Τουμπιλίδη. Ναι. Και από ό,τι μου είχε πει και μου είχε δώσει το λόγο του. Θα συνεχίσει τώρα τη σκητάλη, ξέρετε με ποιον. Ποιον. Με την υποστήριξή του. Ποιον. Με τον Αρούλη. Με τον Αρούλη. Λοιπόν, περιμένω τον Ντάφη μου. Άντε λίγο έτσι εκεί να σου καλέσει στο fan club. Τον Ντάφη θα τον καλέσει στο γάμο. Βεβαίως. Θα φέρω και ρολόγια για να το σπάσει. Κόσμος. Δεν θα χωράμε. Πού θα χωρέσουμε. Άντε, ευκαιρία να πάει παρακάτω όμως ο Ντάφη τώρα. Άντε, να μιλήσουμε για τα μουσικά του. Που είναι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως θέμα. Θέλετε να σας πάω... Πού να σας πάω τώρα, θα σας πάω... Χριστιανά μου, να τους πάω στο Βλάση. Μπράβο, λοιπόν. Είδαμε διάφορα έτσι σχόλια μέσα από τα social media, το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυρία Πατούλη και το φιλαράκι μου το Βλάση χολεύα. Υπάρχει ιδύλιο, δεν υπάρχει ιδύλιο. Εδώ πέρα λοιπόν μοιράστηκαν ένα insta story. Αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, βρίσκονται στο Παρίσι. Όλοι λέγανε για ταξίδι express έρωτα, ότι πήγαν εκεί για να ζήσουν τον έρωτά τους. Εγώ όμως πήρα το Βλάση τηλέφωνο και έμαθα λοιπόν ότι αυτό το ταξίδι τελικά είναι επαγγελματικό, διότι έρχεται η νέα κολεξιόν, η οποία θα είναι Μαρίνα. By Βλάσης Χολεύας. Βεβαίως. Έχουν πάει τώρα σε μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση εκεί πέρα που συμβαίνει δύο φορές το χρόνο. Άνοιξε λοιπόν και φθινόπωρο για να ετοιμάσουν την καινούργια κολεξιόν της Μαρίνας όπου θα έχει πάρα πολύ χρώμα και πολύ παιχνιδιάρικη διάθεση, μου είπε. Πολύ ωραίο αυτό. Ταιριάζει πάρα πολύ και με τη γιορτή των ερωτευμένων και ταιριάζει πάρα πολύ και με τις απόκριες. Γιατί το θυμάστε αυτό το παλιό του τραγούδι που έλεγε Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Ωραία. Μα και εγώ δεν είχα ακούσει ότι συζητιέται κάτι για ειδήλιο και τέτοια.
τώρα το. Επίσης το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Θα μπορούσε να πάνε για ένα επαγγελματικό ταξίδι και να πάνε. Γιατί να πούμε ότι και ο Βλάσης ο Χολέβας είναι μόνος του τη συγκεκριμένη αυτή περίοδο και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος και γοητευτικός άντρας. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με την περίπτωση της κυρίας Σαββαρή. Σα αρέσουν και πολύ τα ρούχα της κυρίας Πατούλη. Η ωραία άντρα. Το styling. Όχι, τα ρούχα είπα. Οι ωραίοι άντρες αρέσουν επίσης. Σε ποιον δεν αρέσουν οι ωραίοι άντρες. Σε όλους. Λοιπόν, και μια και που έτσι μιλάμε για πολύ ωραίους άντρες, ποιο είναι η αδυναμία μου, θυμάστε? Ναι, ποιος είναι? Ο Γιώργος Καράβας. Παιδιά, ο Γιώργος ο Καράβας, ο οποίος, τι να σας πω τώρα, πήγε ένα ταξίδι. Καλέ. Μέχρι... Το πάγο μέσα θα βουτήξει. Παιδιά, είναι στη Φιλανδία, στη χιονισμένη Φιλανδία, και έκανε λοιπόν το ντουζάκι το ωραίο, το παγωμένο, ίσα για να τσιτώσει επιδερμίδα. Το ελιξίριο αυτό της νεότητας που αρκούν να μπεις έτσι κάτι λίγα δευτερόλεπτα από τα μέσα για να έχεις μια πολύ σφριγγυλή, γέστατη επιδερμίδα. Σκληρό. Δεν άντεξε βέβαια και πολύ το αγόρι μου, λέει η αλήθεια. Μέσα στο παγωμένο... Εγώ θα βάλω και κεφάλι. ναι. Στο παγωμένο... μέσα στο παγωμένο νερό πάντως εξαφανίζονται όλα. Ναι, okay. Εξαφανίζονται όλα στο παγωμένο το νερό. Και σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε ο ίδιος για το GNTM. Ναι. Ότι έρχεται λοιπόν ο επόμενος κύκλος, ότι το σκέφτεται για το ρόλο του κριτή και δεν νομίζω να του είναι και ότι καλύτερο, λέει, ρε παιδί μου, να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Άρα, μήπως τελικά θα υπάρχει αναβάθμιση και θα τον δούμε σε ρόλο παρουσιαστή ή δίπλα σε μια γυναίκα παρουσιάστρια? Δεν ξέρω, γιατί πάντως... θα έχουμε πολλές επιστροφές, σας το λέω. Ναι, γιατί και εγώ διάβασα ότι επιστρέφει η Βίκη Καγιασίζη για να επιστρέψει. Και όχι μόνο η Βίκη, Μπέτη. Και η Ηλιάνα. Και η Ηλιάνα από Παπαγεωργίου. Το GNTM που όλοι αγαπήσαμε. GNTM Reunion θα λέγαμε. Αν επιστρέψουν τώρα Βίκη και η Ηλιάνα, εντάξει, τώρα τι να κάνει ο. Back to reality. Ο αγαπημένος μας ο Γιώργος κατά τα άλλα. Εντάξει, δεν συμβαίνει. Θα παραμείνει πίσω. Εγώ χαίρομαι πάντως που τα παιδιά όλα αυτά από το GNTM πάνε στο εξωτερικό. Τι Χαβάη μία, τι Φιλανδία ο άλλος. Αλλά περνάνε τα παιδιά. Κάνουν ταξίδια, γιατί αφού δεν έχει τώρα κάτι επαγγελματικό τηλεοπτικό, γιατί να μην πάει. Η ζωή του Μονδέλου είναι αυτή, η ζωή του Μονδέλου. Δεν λες που δεν υπάρχει εδώ τέτοιο νερό παγωμένο να μας κάνει κανένα challenge ο τροχός της Παίσης. Και δεν μπορείς να πας στη θάλασσα να βουτήξεις, τι είναι νομίζεις, ζεστή η θάλασσα. Τώρα θυμήθηκα και άλλο τραγούδι, ξέρετε ποιο. Αχ, τι γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Αυτό λοιπόν, τέτοια ωραία τραγουδάκια πάντως τραγουδάει στο μωράκι της η Μαρία Ελιάκη. Έχουμε δει ότι έχει πολύ παιχνιδιάρικη διάθεση κάθε φορά που το βλέπει πάνω από το κρεβατάκι του. Στα social media χθες λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, μέσα από την οποία θέλει να περάσει ένα μήνυμα. Ότι από την ημέρα που μαθαίθηκε πως είμαι έγκυος, άκουσα πολλά χαριτωμένα, μπράβο που τα κατάφερες, είναι δύσκολο μετά τα 40, είναι μικρότερος ο άντρας σου, παίζει λοιπόν και αυτό ένα ρόλο και άλλα πολλά τέτοια σχόλια, τα οποία δεν της είχαν αρέσει καθόλου. Τώρα λέει ένα χρόνο μετά, απλά χαμογελά, αφού είστε τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν, όταν το θέλουν και ασχοληθείτε με τις δικές σας ζωές. Τόσο απλά και όλα θα είναι όμορφα για όλους μας. Και πραγματικά, όντως, παιδιά, νομίζω ότι το σχόλιο της ήταν πολύ εύστοχο, γιατί το περνάς από μία ηλικία και μετά, όλοι μπαίνουν σε μία διαδικασία να σε ρωτάνε: θα κάνεις παιδί ή δεν θα κάνεις παιδί, και μήπως είσαι μεγάλη, και μήπως περάσαν τα χρόνια σου. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι καθόλου κομψό και καθόλου ωραίο για μία γυναίκα εκεί πέρα έξω, που ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να την έχει οδηγήσει σε αυτή την επιλογή. Πολύ σωστά τα λες. Καλά τα λες, μαράκι μου. Πολύ καλά τα λες. Ούτε και για έναν άντρα επίσης δεν είναι κομψό. Γενικότερα, μην το λέμε μόνο. Ο καθένας, παιδιά, έχει την ηλικία του, το χρόνο του, και ποτέ δεν ξέρουμε πότε είναι η πιο ευνοϊκή περίοδος για έναν άνθρωπο να επιλέξει να γίνει γονιός. Λοιπόν, αυτά που λέτε για την Μαρία Ελιάκη. Μαράκι μου. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα σας πάω τώρα από τα social media στην τηλεόραση και βραδινή εκπομπή. Δημήτρη μου. Αυτέρε. Εγώ είμαι εδώ. Καλησπέρα, παιδάκι. Τι γίνεται? Δημήτρη μου, λέει, καλύπτεται. Ήταν λίγο αυτό, δεν ήταν? Ήταν λίγο. Δημήτρη, τι κάνεις εκεί? Ήταν γύλος. Ήθελα να δω, επειδή χάζευε, λέω, για να δω, είναι προετοιμασμένος. Είναι πάντα εσφέρμα. Επειδή καμιά φορά μπερδεύουμε το μη με το σίγμα, εγώ δεν ήμουν σίγουρος και ήξερα τι είναι το Δημήτρη. Είμαι εγώ. Αλλά λέω, ας το ρίξω και εγώ μια ματιά εδώ, ποτέ δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Αύριο βράδυ, 11 η ώρα, After Dark με το Θέμη Γεωργαντά. Φυσικά, μετά το ένα τραγούδι ακόμα με το Θεοφάνους, θα δείτε δύο καταπληκτικές συνεντεύξεις. Στην πρώτη, βέβαια, θα δούμε τον, όπως βλέπετε τώρα, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την Ελένη Φουρέιρα, αλλά και το κομμάτι με το Φάρο στη Φολέγανδρο που ακούσαμε τόσες πολλές φορές. Καλή, άλλαξε ο Γιώργος, κουρεύτηκε και είναι διαφορετικός, δεν τον γνώρισε. Τώρα είναι και η μπαμπάς, έχει πάρει τα πάνω του. Είναι τελείως διαφορετικός. Μένουμε και το γάμο. Και μας είπε λοιπόν πώς είχε γράψει το τραγούδι αυτό πριν από 9 χρόνια το Αεράκι. Αλλά τότε. Δεν το είπε η Ελένη, το Ελενάκι. Θα τα ακούσεις τώρα, συνέχεια, θα πω εγώ. Α, μη με σκάσεις. Επίσης καλεσμένος όμως είναι και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, γιατί του βάζει ένα τρελό δίλημα ο Θέμης Γιωργαντάς. Μη σας το πω, δείτε το τρέιλερ. Για να δούμε. Για να το συζητήσουμε. Θέλω να μπει στο πετσί του ρόλου, να μπει σε αυτή την κατάσταση που θα σου πω τώρα. Ωραία. Ένας χρόνος χωρίς σεξ ή αποκλεισμένος
σε ένα νησί με το Βαλάντι για 15 μέρες. Θα το περίμενα. Κάτσε, περίμενε. Σε ένα νησί με το Βαλάντι, πόσο καιρό, τι είπες, τι? Ένας χρόνος χωρίς σεξ, ναι, ή αποκλεισμένος σε ένα νησί με το Βαλάντι, οι δυο σας. Οι δυο σας αποκλεισμένοι σε ένα νησί για 15 μέρες. Για 15 μέρες. Για 15 μέρες. Τι να κάνω, θα γίνω, θα μονάσω ένα χρόνο χωρίς σεξ. Ρε φίλε, κάτσε, όχι, όχι. Κάτσε, περίμενε, χαλιλούια, εννοείται, τι το συζητάω. Περίμενε, ρε φίλε. Μισό, 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 μην με εκνευρίζεις τώρα. Περίμενε, σκέψου λίγο, σκέψου ψύχρεμα. Ένας χρόνος είναι πάρα πολύ. Έχω ζήσει ένα χρόνο χωρίς σεξ. Πώς γίνεται αυτό? Τι πώς γίνεται αυτό? Κόβεται το σεξ. Ήμουνα πολύ ερωτευμένος με την πρώην. Και δεν κάνατε σεξ? Όχι. Α, με την πρώην. Χώρισα και ήμουνα στα πατώματα και δεν ήθελα καμιά άλλη. Όχι ότι δεν γίνεται να είσαι ένα χρόνο χωρίς σεξ, και δύο μη σου πω, αλλά άλλο λέω. Σκέψου ότι για ένα χρόνο δεν θα κάνει σεξ, ενώ το άλλο είναι μόνο 15 μέρες. Ναι, αλλά είναι άλλο σεξ. Άλλη μορφή. Παιδιά, σε καλό μας σήμερα, πραγματικά αυτό το πράγμα, σε καλό μας. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και μ' αρέσει γιατί εκτός από τα δικά σου τραγούδια, σε πολύ large, αυτή την εικόνα έχω, και δίνεις απλόχερα και σε καλλιτέχνες που εκτιμάς, σωστά. Βεβαίως, βεβαίως. Έχεις δώσει σε πάρα πολλούς, δηλαδή hit μεγάλα τα οποία έχουμε ακούσει πολλά χρόνια τώρα. Αν το ψάξετε, αν δεν ασχολείστε πολύ ενώ με τη μουσική, θα δείτε από πίσω το όνομα του Γιώργου στη σύνθεση. Να πω τώρα ότι ένα από τα τελευταία πολύ μεγάλα kits που ακούσαμε την χρονιά μας πέρασε είναι το τελευταίο τραγούδι της Φουρέιρα. Καλά, τα λέω. Το αεράκι. Το αεράκι. Το αεράκι, το θηλυκό. Το θηλυκό. Ναι. Η μουσική είναι του Γιώργου. Να σου πω την ιστορία αυτό το τραγούδι. Αμέ. Έχω ξέρω ότι είναι τραγούδι το οποίο το έχεις καιρό. Το έχω πολύ καιρό αυτό το τραγούδι. Και δεν το έδινες. Όχι, όχι, το είχα γράψει για την Ελένη πριν 9 χρόνια. Και δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Μου λέει, δεν μπορώ να πω αυτό το τραγούδι τώρα. Γιατί? Λέω, δεν μπορείς εσύ, ποιος μπορεί. Με αυτό το στίχο ήταν με άλλο. Αυτό το στίχο, ακριβώς. Α, okay. Και στην πρώτη καραντίνα χτυπάει το τηλεφωνό μου, Ελένη Φουρέιρα, έλα κοριτσάκι μου, τι κάνεις, που είσαι, να βρεθούμε, να παίξουμε μπιρίπες και τα γνωστά. Με είχε βαρέσει το lockdown, Γιώργο μου, και το αεράκι το θυμήθηκα. Αυτό. Μου λέει, θέλω να πω το αεράκι. Λέω, επιτέλους, έφτασε η ώρα. Για να το βγάλει καλοκαίρι, βέβαια. Να το βγάλει, ήθελα να το παρουσιάσει στα βραβεία MAD. Ναι, το θυμάμαι, ήταν η πρώτη. Τα προηγούμενα όμως. Τελικά δεν έγιναν, νομίζω. Έγιναν, αλλά με καθυστέρηση. Σωστά. Έγιναν τηλεοπτικά, δεν έχουμε χάσει έτοιμο. Το είχαμε έτοιμο, δεν το βγάλαμε και το βγάλαμε του χρόνου. Και το έβγαλε στα τελευταία. Έλα ρε εσύ. Εννιά χρόνια περίμενε υπομονετικά στο σιρτάρι αυτό το τραγούδι και να που αν είναι στη μοίρα σου ρε παιδί μου να σκάσει, άμα το άλλο είναι προγεγραμμένο. Προγραμμένο. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ. Προγραμμένο. Το καλύτερο είναι το προηγούμενο, το ξεφουσκωμένο, πώς το είπες, το ξε... Τι είπες στο τραπέζι? Τι είπα? Ξεφορτισμένο. Έχουμε ξεφορτιστεί τώρα. Ωραία, τι λατρεύω. Σε καλά τα πράγματα. Καλό είπες να πεις. Είπα να πω να μας βγεις σε καλό και μας έφυγε το γέλιο, μας έφυγε τα πάντα. Τι θα γίνει? Πάμε. Αναγία μου, τρέμω, μην τύχεις σε μένα πάλι. Ρώτα είναι αυτή η Παναγία μου. Ευκαιρία να ισοφαρίσεις. Έλα, είναι ευκαιρία σου τώρα. Αχ, για να δούμε. Όλα για όλα. Σε ποια σειρά πρωταγωνίστησε η Αναστασία Τσιλιμπίου όταν ήταν 9 ετών? Έλα. Καλωτρέφη, μην μιλάει κανείς, παιδιά. Το είναι, η Λένη. Δεν σε βοηθάω. Λένη λιγότερο. Δεν ξέρω τίποτα. Τρέχει το νερό. Τι γίνεται με το χρόνο? Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό στα βλάκι. Ακούσω, παρακαλώ. Λένε, παιδιά, είπε. Η Αναστασία Τσιλιμπίου πρωταγωνίστησε στη σειρά για την καρδιά ενός αγγέλου. Όχι! Πώς σε λένε, Λένε με λένε. Όπου και εγώ Λένη νόμιζα. Σε βοηθούσε κι άλλος από εκεί και έλεγε Λένη. Η ντροπή της εκπομπής, η ντροπή, μηδέν, ούτε ένα πόντο δεν έχω πάρει μια εβδομάδα. Μου ήθελα, αλλά να σ' ανακοιώσω. Ναι, ήθελες, το είδα που ήθελες να με βοηθήσεις. Και είδες πώς το λέει από τη μία και γελάει με το χάος. Είσαι καλά, παιδί μου, δεν ξέρω τι θα μας τύχει. Λέει σκληρό, λέει, αυτό το challenge που θα γίνει. Κάτσε, μπορώ να μου τύχει τώρα, ξανά δεύτερη ώρα και να τη βρω. Για πάμε. Ναι, δεν ξέρουμε, για να δούμε. Ποιος είναι τώρα?
Ορίστε, πάρε τώρα να έχει. Η Μαρινιέρα. Λένη, θα το βρω εγώ. Μαρινιέρα, τέλεια. Η Ναταλία Δραγούμη είναι απόγονος του Ίωνα Δραγούμη. Η 50-50, ναι ή όχι, το παίξω. Σωστό ή λάθος. Αλλά, το ξέρω, θεωρώ. Γιατί... Και αυτό το ξέρεις. Ναι, το ξέρω από την Ναταλία. Mm. Είναι, όντως είναι. Έχει σχέση με τον Ίωνα Δραγούμη. Νομίζω ήταν παππούς. Η Ναταλία Δραγούμη φυσικά και είναι απόγονος του Ίωνα Δραγούμη. Μας έχει αφήσει πίσω. Εντάξει, δεν τον βλέπουμε απλά. Πιο στημένο δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο 50-50 και όχι. Τη Αλληνή τη δίνουν για τον Ρουβά που είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ. Αυτού του δίνουν τα μουσικά που τα ξέρει όλα. Συγγνώμη δηλαδή. Τώρα πραγματικά, τι λένε σου δώσαμε και είπε λάθος σειρά. Μα τη Λένη είπα εγώ και δεν ήταν η Λένη. Την κοπέλα που έπαιζε. Και στο ξαναλέω, η σειρά είναι τυχαία. Η ερώτηση υπάρχει, αλλά είναι δεν ξέρει ποιον θα κάτσει στο καρουζέλ. Έτυχε σε μένα και έκατσε αυτό. Τα φέρει η μοίρα. Έρε και ανέβω στο κοντρόλ. Έρε και ανέβω στο κοντρόλ. Να αποδέχεσαι την ήττα σου. Να το περήφανα να φεύγει με το κεφάλι ψηλά. Και φύγε από εδώ. Θα φύγω με το κεφάλι ψηλά και θα πάω να πιω κρυστάλλινο νερό και να γίνω πιο ωραία από ότι είμαι. Λοιπόν. Καλημέρα, Μπέτη. Σπύρο μου, καλημέρα. Τι μου κάνεις. Μου φέρες να πιω το νερό της νεότητας. Κρίσταλ. Θα το πιω, θα γίνω πιο ωραία, πες μου. Εννοείται, αν και δεν χρειάζεται. Πιο ωραία ακόμη. Πάντα χρειάζεται. Είσαι υπέροχη και πανέμορφη. Crystal Water Filter, το ισχυρό φίλτρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ σήμερα, γιατί πραγματικά όταν η Crystal Water κάνει μεγάλες προσφορές, χαίρομαι να έρθω να τις παρουσιάσω. Mm. 2-13-0 160-800. Καλέστε τώρα εκεί και. Όλοι όσοι καλέσετε, μα όλοι όσοι καλέσετε τώρα, έχετε δωρεάν το μηχανισμό της Crystal Water Filter. Εντελώς δωρεάν, το μόνο που έχουν να κάνουν, Μπέτη, για ακόμη μια φορά είναι απλά να αγοράσουν τα δύο ανταλλακτικά φίλτρα μας. Αγοράζω δηλαδή τα δύο ανταλλακτικά. Δύο ανταλλακτικά αγοράζεις και έρχεται εντελώς δωρεάν στο σπίτι. Τέλεια. Ο μηχανισμός. Και 2-13... έχω και δύο φίλτρα για να τα αλλάξω. Σωστά. Δηλαδή, σχεδόν χρόνο που λέει ο λόγος. 8 μήνες καθαρό υγιεινό νερό. Τέλεια. Γιατί το νερό είναι πηγή ζωής, γιατί όλα τα νοικοκυριά πρέπει να έχουν καθαρό νερό. Γιατί με το νερό πίνουμε, πρέπει να έχουμε καθαρό νερό να πίνουμε, να μαγειρεύουμε, να πλένουμε τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας, για τους τετράποδους φίλους μας, για τον καφέ μας. Ένα φίλτρο, θέλω να σταθώ εδώ, ελεγμένο, φίλτρο με διαπιστευτήρια, φίλτρο με ονοματεπώνυμο, Crystal Water Filter, ένα ελεγμένο φίλτρο από κορυφαίο ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, πραγματικά. Έχει ελεγχθεί το νερό, έχουν πάρει δείγμα και από νερό που έρχεται απευθείας από τη βρύση και νερό που περνάει μέσα από το φίλτρο μας. Θέλω να το δείξω για ακόμη μια φορά και τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Το φίλτρο μας έχει τη δυνατότητα να αφαιρεί έως και 99% το χλώριο σε γεύση και οσμή. Όπως είπες και εσύ, νερό χωρίς τη γεύση και χωρίς την οσμή χλωρίου για να μαγειρεύουμε και για τον καφέ μας. Αφαιρεί 100% μόλυβδο, φθόριο, βενζόλιο, μιλάμε για κάποια βαρέα μέταλλα. Εξεφανίζει εντελώς τη σύνηση αμιάντου που υπάρχουν παλιές σωληνώσεις σε παλιά κτίρια και εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην επαρχία. Το Crystal Water Filter λέει όχι, λέει stop, τα σταματάει. Μικρόβια, μικροοργανισμούς, ό,τι κυκλοφορεί μέσα στο πόσιμο νερό, το φίλτρο μας, πραγματικά επαναστατικό φίλτρο, έχει τη δυνατότητα και τα αφαιρεί. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι είναι κατασκευασμένο από 100% φυσικό ινό διάνθρακα καρύδας. Mm-hmm. Εδώ είναι όλο το κόλπο. Μέσα από εδώ φιλτράρεται, περνάει το νερό και έχουμε καθαρό υγιεινό νερό. 2-13-0-160-800. Μεγάλη προσφορά τώρα. Είστε τυχεροί όσοι είναι εδώ συντονισμένοι στο ποιος είναι πρωινιάτικα. Δωρεάν ο μηχανισμός της Crystal Water έρχεται σε εσάς μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2-13-0-160-800. Είτε για πληροφορίες, είτε για ερωτήσεις, είτε για αγορά. Μεγάλη προσφορά σήμερα. Ωραία. Πώς το τοποθετούμε όμως εμείς αυτό στη βρύση? Είναι εύκολο, μπορώ να το κάνω μόνη μου? Πολύ καλή ερώτησή σου. Εννοείται πως μπορείς να το κάνεις μόνη σου. Ο μηχανισμός μας ταιριάζει σε όλες τις βρύσες. Θέλω να πω ότι μέσα στη συσκευασία που θα παραλάβουν οι τηλεθεατές σου υπάρχουν οι σύνδεσμοι, όπως είπα προηγουμένως, ταιριάζει σε όλες τις βρύσες. Εδώ είναι ο μηχανισμός, πάρα πολύ απλά. Και θα με ρωτήσουν τώρα, καλά, οκ, okay, μας δίνεις δωρεάν το μηχανισμό, αλλά δεν θα χρειαστούμε 50 ευρώ κάποιον τεχνικό, κάποιον υδραυλικό, κάποιον να έρθει στο σπίτι να το τοποθετήσει. Και εγώ λοιπόν λέω, όχι, δεν χρειάζεστε τεχνικό, δεν χρειάζεστε υδραυλικό, δεν χρειάζεστε καν εργαλεία για να τοποθετήσετε αυτό το φίλτρο. Αποτελείται από δύο κομμάτια. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος που έχει πάνω είναι για βρύσες με εσωτερικό σπείρωμα. Σε περίπτωση που έχουμε άλλη βρύση, υπάρχει ο άλλος σύνδεσμος για εξωτερικό σπείρωμα και μέσα, ακόμη και σε βρύσες 20 ετίας μπέτη πριν, ο πολυσύνδεσμος της Crystal Water για να το ταιριάξουμε στην βρύση μας. Στη συνέχεια τοποθετούμε το ανταλλακτικό μας, τόσο εύκολα, τόσο απλά. Βιδώνουμε. Μιλάμε κάτω από 2 λεπτά, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει και ένα μικρό παιδάκι. Δεν χρειαζόμαστε τεχνικό ούτε υδραυλικό.
διακόπτει στην κανονική ροή, βγάζει το νερό από τη βρύση, ούτως ώστε να πλένουμε τα πιάτα μας, να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές του σπιτιού μας. Τόσο απλά, με ένα απλό γύρισμα του διακόπτη, το νερό περνάει μέσα από τον ενεργό άνθρακα καρύδας, φιλτράρεται και έτσι έχουμε καθαρό υγιεινό νερό για όλη την οικογένεια, γιατί το φίλτρο μας καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός ελληνικού νοικοκυριού. Τι ωραία που είναι να σηκωνόμαστε, να πίνουμε τον καφέ μας το πρωί χωρίς τη γεύση και χωρίς την οσμή του χλωρίου. Και θέλω να πω για ακόμη μία φορά, ελεγμένο φίλτρο από κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα εδώ στην Ελλάδα. Πραγματικά, προλάβετε, καλέστε 2-13-0-160-800, μην καλέσουν μετά την εκπομπή και πού να, κύριε Μοναστηριώτη, πήραμε τηλέφωνο και δεν πήραμε την προσφορά. Μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, 2-13-0-160-800, εντελώς δωρεάν, μεγάλη προσφορά της Crystal Water Filter, ο μηχανισμός πάει στο σπίτι τους χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Μόνο τα δύο ανταλλακτικά πρέπει να αγοράσουν, τίποτα άλλο. Καθαρό νερό για 8 ολόκληρους μήνες. Και περίπου γύρω στους 3 μήνες. 4 μήνες. Σε 4 μήνες αλλάζουμε το ανταλλακτικό. Ναι, ανάλογα με τη χρήση του. Τώρα, αν είμαστε μεγάλη οικογένεια πάνω από 5-6 άτομα, καλό θα είναι να το αλλάζουμε στους 3 μήνες. Στους 4 μήνες ανάλογα με τη χρήση. Καλώντας το 2-13-0-160-800, στέλνουμε τα ανταλλακτικά στο σπίτι. Μεγάλη προσφορά. Ακολουθεί το σπότ της εταιρείας. Και θέλω να πω ότι όταν οι τηλεθεατές σου δουν την προσφορά που έχουμε, αν κάνουν την πράξη. Έχουμε καθαρό νερό με περίπου κάτω από 3 ευρώ το μήνα για όλη την οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά το νερό είναι πηγή ζωής. Πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Εσύ πίνεις νερό? Πίνω νερό. Εγώ πίνω 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Να ξέρεις, έτσι λένε οι ειδικοί. Πρέπει να πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα, γιατί το νερό είναι πηγή ζωής. Στην υγεία σου, Σπύρο μου. Στην υγεία μας. 2-13-0-160-800. Καλέστε τώρα, γιατί είναι μεγάλη προσφορά πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα εδώ παρέα με τον Ζερόν Καλούτα. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Ψάχνω να λύσω το γλύφο της ζωής μου συνέχεια. Μες στην ανέχεια με πιάνει δυσαρέσκεια. Το άγχος, τοκ τοκ, την πόρτα χτυπά. Κάποιος θέλει λεφτά, ήρθαν για τα κοινόχρηστα. Η κοινωνία σ' ανεβάζει και σε κατεβάζει. Άμα έχεις μπακύρι, χάμε πει, δεν πειράζει. Όπως πειράζει, αφού πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά που μας αναπτύσσουν. Είμαι χαρούμενη, γιατί θα υποδεχθώ έναν χαρούμενο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που γελάει. Και εγώ αγαπώ τους ανθρώπους που γελάνε και είναι γεμάτη ζωή μέσα τους και σπρώχνουν από μπροστά τους όλα τα εμπόδια. Διότι η ζωή για τον Ζερόμ δεν είναι τόσο εύκολη. Έχει καταγωγή από το Κονγκό ο Ζερόμ Καλούτα. Μεγάλωσε όμως στην Ελλάδα και έγινε μουσικός, ηθοποιός, παραγωγός. Παίζει στο θέατρο, παίζει στην τηλεόραση και είναι εδώ μαζί μας! Γεια σου! Καλημέρα! Καλώς μας ήρθες! Καλημέρα! Λοιπόν, έρχεται ο Ζερόμ πριν βγει και μου λέει, κάτσε, κάτσε τώρα, εδώ γίνεται ένα όνειρο πραγματικότητα. Λέω, με σκάς, πες μου κι άλλα τέτοια. Ήταν όνειρο λοιπόν να με γνωρίσεις. Ζερόμ, πέστε όλα. Από τέτοια απόσταση δεν το φαντάζομαι από τότε θα γίνει αυτό. Να σε ακουμπήσω και λίγο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ζερόμ, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εύχομαι να αισθάνεσαι ωραία και οικία, γιατί ξέρεις εδώ και την Αθηνά, ναι. Έχεις δουλέψει μαζί της, ναι. Και τον Δημήτρη τον Μακαλιά. Ναι. Οπότε πάμε να κάτσουμε να μας τα πεις. Πάμε. Πέρνα εδώ να κάτσουμε. Ζερόμ, και για μένα γίνεται ένα όνειρο πραγματικότητα. Ναι. Τώρα σε αγγίξω λιγάκι, σε παρακαλώ. Εσύ μπορεί να αγγίξω στον πιστεύω, δεν υπάρχει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ότι τώρα θα. Ναι, τώρα θα το ζήσουμε όλο μαζί. Παιδιά, αγγίξω. Κοιτάω λίγο πιο πολιτή. Ναι, εννοείται. Μόνο. Μπορεί να μου απαντάς κιόλας σε οτιδήποτε ερωτήσει. Από εδώ, από εδώ. Σαν να μην υπάρχει. Θα τον ακούσω φωνή τη λογική. Ένα πράγμα. Πώς τον ξέρει τον Δημήτρη? Πώς τον ξέρει τον Δημήτρη? Τον Δημήτρη πρώτα απ' όλα τον ξέρω γιατί τον έχω θαυμάσει. Είναι υπέροχο αυτό που κάνει, τον βλέπω και κάποια στιγμή η ζωή. Μας έφερε κοντά, δηλαδή, ξέρεις, αυτή η δουλειά, βλέπεις κάποιον, λες, αχ, τι ωραίος, και κάποια μέρα σου λένε να κάνεις κάτι μαζί του. Δεν το πιστεύεις στην αρχή. Και μετά δουλέψαμε μαζί και ήταν τέλεια. Γίναν και άλλα τέτοια όνειρα στην πραγματικότητα. Δούλεψες, δηλαδή, με ανθρώπους που μπορεί να τους θαύμαζες και δεν το περίμενες ποτέ και ξαφνικά άρχισες να δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους. Κοίτα, η δουλειά μας, αυτό που κάνουμε, έχει να κάνει με το να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και είναι η μόνη αλήθεια. Το να πας να εξηγήσεις σε κάποιον τι σκέφτεσαι, τι ονειρεύεσαι κτλ. Πολλές φορές σου πει ναι, αλλά δεν γίνεται. Ναι, αλλά αυτό δεν θα πιάσει. Ναι, αλλά δεν θα έρθει κόσμος. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά να πεις, εγώ θέλω να κάνω ένα βίντεο κλιπ όπου θα βάλω έναν ελέφαντα μέσα σε ένα κλουβί που θα πέφτει από ένα αερόστατο, ναι. Και θα τους υποδέχομαι εγώ με μια κιθάρα σε μια πισίνα. Αυτό μπορεί να το κάνεις. Γιατί βρίσκεις τον ελέφαντα, το αερόστατο και τα κάνεις αυτά σιγά σιγά.
Ο Δημήτρης δεν είναι ο ελέφαντας, απλά. Έτσι, το είπα. Μεταφορικά. Έχεις πολλά όνειρα. Ναι. Ναι, συνεχώς. Πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς. Πας προς τα εκεί ή τα αφήνεις να έρθουν από μόνα τους, πιστεύεις, στη μοίρα. Όχι, τα όνειρά σου πρέπει να τα προστατεύεις. Πρέπει να μάχεσαι για αυτά και να τα πετυχαίνεις. Πρέπει να γίνει, πρέπει να τα δουλέψεις αυτά. Ο Ζερόμ ήταν πάρα πολλά χρόνια στη Σπύρα-Σπύρα. Καλά, εσύ το ξέρεις, το λέω για τους τηλεθεατές που μας βλέπουν και μας ακούνε. Ήταν πάρα πολλά λοιπόν χρόνια στη Σπύρα-Σπύρα μαζί με την Αθηνά, τη δικιά μας, την Αφαλίδου. Και έχω μάθει ότι δεν ξεκίναγες παράσταση αν δεν άκουγες ένα συγκεκριμένο πράγμα στο αυτί σου πριν βγεις. Είσαι έτοιμος να το ξανακούσεις αυτό το πράγμα, Ζερόμ. Αυτό το εγώ. Ναι, θα τα πούμε όλα σήμερα εδώ. Βλέπετε τέτοια πράγματα. Αυτό έχουμε έρθει, μάλιστα. Ναι, ήταν ένας τρόπος. Έπρεπε να γίνει αυτό και άπαξ και έγινε και πέτυχε. Έγινε γούρι μετά. Και πρέπει να τα ακούμε. Και την έβαζε τώρα, να ξέρει, σε κάθε νέα σου δουλειά θα πρέπει να την πάρει τηλέφωνο, γιατί είναι γουρλού η Αθηνά. Είναι. Είναι ένα παιδί με πολύ θετική ενέργεια. Είναι. Οπότε πριν ξεκινά, μπορεί να στο λέει και στο τηλέφωνο αυτό. Κανονικά θα το ηχογραφήσω να το έχω για να μην την κουράζω. Μπορεί να έχει δουλειές. Και θα την βάλω να μου το λέει αυτό. Ναι. Η ζωή όμως δεν είναι και τόσο εύκολη νομίζω για σένα, έτσι δεν είναι. Για όλους μας. Ναι, αλλά είδες πώς το προσπερνάς και δεν με μεμσημυρείς και δεν γκρινιάζεις όπως μπορεί οι άνθρωποι να λένε «Α, εγώ πέρασα δύσκολα, έκανα 100 δουλειές». Εσύ γεννήθηκες στην Ελλάδα, ναι, πούμε εδώ στην Αθήνα, Αθήνα, και μεγάλωσες σε μονογονεϊκή οικογένεια με τη, ναι, μητέρα σου, ναι, η οποία είναι και η ηρωίδα σου. Μαμά! Α, τα φιλιά μας τη μαμά. Πώς τη λένε τη μαμά? Μαμά είναι η Μαριάννα. Η Μαριάννα, ναι, η μαμά Μαριάννα. Τα φιλιά μας τη μαμά Μαριάννα. Τώρα χαιρέτησε, έδωσε και αυτή η φιλιά, να ξέρει. Έδωσε. Ναι, ναι, ναι. Έχεις καταγωγή από το Κονγκό. Ναι, το Κονγκό. Μιλάς κονγκολέζικα. Μιλάω σουαχίλι, μιλάω λιγκάλα, που είναι οι βασικές γλώσσες του Κονγκό. Μιλάω γαλλικά και αγγλικά από εκεί και πέρα. Και... Α, είσαι, ναι, πολυμαθής, είσαι πολύγλωσσος. Εντάξει, είναι default αυτές οι γλώσσες. Θες να στείλεις ένα μήνυμα στη μαμά, στα σουαχίλι, στα. Τι μιλάει η μαμά, με τι επικοινωνία. Κοίταξε, ανάλογα. Μιλάμε ελληνικά. Ναι. Εντάξει, μιλάμε ελληνικά. Αλλά άμα πρέπει να μου πει κάτι. Η παρατήρηση είναι στα σουαχίλι. Δηλαδή, όταν μιλάς στα σουαχίλι είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Και... όταν θέλει να σου βάλει χέρι, δηλαδή, στα λέει στα σουαχίλι. Τα σουαχίλι είναι πολύ. Ναι, ναι. Δηλαδή, την ώρα που μιλάς με τη μαμά, μπορεί να αλλάξει και δύο-τρεις διαλέκτους, ας πούμε, ή λέξεις. Μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά τα σουαχίλι μπαίνουμε σε μια ειδική ζώνη. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει ποτέ σουαχίλι. Πες κάτι στη μαμά σου, στα σουαχίλι. Μαμά, αμπάρι, να κουπέντα σάνα. Τι της είπες? Μαμά, τι γίνεται, γιατί δεν την έχω δει από χθες. Και νομίζαμε ότι είπες κάτι συναισθηματικό. Σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πολύ. Να κουπέντα σάνα. Είδες. Έχω καταλάβει. Πηγαίνεις στον Κονγκό, έχεις πάει ποτέ? Δεν έχω πάει ποτέ. Αλήθεια? Πώς να πας? Δεν θα ήθελες να πας? Πάρα πολύ, αλλά πώς να πας με αυτό που κάνουμε, που... Τι μήνα έχουμε τώρα, Φεβρουάριο. Ναι. Φεβρουάριο, θα τελειώσει η σεζόν τον Απρίλιο. Θα, ξέρω εγώ, θα έρθει το Πάσχα, θα κάνεις ότι ξεκουράζεις, θα έρθει ένα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να κανονίσεις. Ναι. Τους πούνε, πάμε, ξέρω εγώ, περιοδία, έχεις αυτό. Ένα καλοκαίρι που μπορεί να μην έχεις περιοδία, να μην δουλεύεις. Το σκέφτηκες να επισκεφτείς τη χώρα της καταγωγής σου? Πολύ, πολύ. Απλά υπάρχει ένα θέμα. Είναι ο χρόνος και το χρήμα. Όταν έχεις χρόνο, μάλλον δεν έχεις χρήμα. Όταν έχεις χρήμα, μάλλον δεν έχεις χρόνο. Κάποιες φορές δεν έχεις και τα δύο. Ναι. Αλλά εντάξει. Πάντως είσαι πολύ πράγμα, κάνεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Ναι. Είσαι στη νέα σειρά της ΕΡΤ, ναι, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και την Κατερίνα Γερονικολού που λέγεται «Κι όμως είμαι ακόμα εδώ». Ναι, ναι, ναι. Είσαι στο Μίστερο Μπούφο, ναι, που παίζετε πότε? Παίζετε Δευτέρα-Τρίτη στο Θέατρο Άνεσης. Ναι. Και κάνεις και κάτι άλλο τις Πέμπτες. Κοίτα. Θα σου πω, ναι, θα τα βάλω κι εγώ σε μια σειρά γιατί. Να τα βάλεις. Γιατί είναι βαρύ το πρόγραμμα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Ναι, είμαι άνθρωπος του ναι. Λοιπόν, το Μυστέρο Μπούφο, Δευτέρα-Τρίτη, σκηνοθεσία Νικορέσης Χανιωτάκης, στο θέατρο Άνεσης. Mm-hmm. Εκεί είμαστε με μια φανταστική παρέα ηθοποιών όπου μιλάμε για την ιστορία του κόσμου, της θρησκείας, της εξουσίας μέσα από τα λόγια του Ντάριο Φο. Την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει, Τρίτη, συγγνώμη, ξεκινάει το Moby Dick στο Christmas Theater. Πολύ ωραία. Αυτό το φανταστικό musical και το μυθιστόρημα του Melville, το οποίο ανέβηκε πριν από 2 χρόνια, αλλά τώρα θα ξανανέβει και θα ολοκληρώσει, ελπίζουμε. Ξεκίνησε μαζί με την πρώτη καραντίνα, έτσι κανονικά, δεν είναι? Κανονικά. Κάναμε 7 ή 8 παραστάσεις, μετά έγινε το «Μένουμε σπίτι», «Μείναμε σπίτι μας» και 2 χρόνια μετά πάμε πάλι να το σπίτι μας. Κάνουμε το φαλαινοθυρικό μας ταξίδι, να φέρουμε τις φάλαινες.
Τις πέμπτες που ανέφερες, τώρα μιλάω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τα πω. Τις πέμπτες έχουμε αναλάβει η Afro Greco Entertainment τα φουαγέ στο Τζένι Καρέζη. Mm. Το φουαγέ δηλαδή, έχουμε βραδιές εκεί πέρα, όμορφες ακουστικές. Απόψε ξεκινάμε με την Τζένι Χατζοπούλου, μια φανταστική καλλιτέχνητα, η οποία θα μας τραγουδήσει haunted love songs, δηλαδή στοιχειωμένα ερωτικά τραγούδια, εν όψη του Αγίου Βαλεντίνου τη Δευτέρα. Ενδιαφέρον. Και την 5η, 17 και 24 Φεβρουαρίου θα είμαι εγώ με ένα ακουστικό σχήμα που θα σας τραγουδήσω σε ό,τι γλώσσα θέλετε. Θες να μου πεις ένα ρεφρέν να σε ακούσω πώς τραγουδάς? Πόσο έχουμε αυτό, πάμε 14. I wanna give you my love, just love. I wanna give you my love, oh yeah. Ψήθηκα, να ξέρεις. Σε περιμένω. Ψήθηκα. Σε περιμένω. Ψήθηκα, σου λέω τώρα, ψήθηκα. Να σε ρωτήσω κάτι, ένιωσες ποτέ ξένος στην Ελλάδα? Πέρασες από αυτό το στάδιο? Όχι. Όχι. Εγώ γεννήθηκα σε μια εποχή, είσαι πιο μικρή, δεν τα ξέρεις αυτά, γεννήθηκα στα 80's. Το ανάποδο είναι, αλλά δεν πειράζει. Τα 80's είχαν μια γλύκα, είχαν μια αγάπη, μια αυθεντικότητα, είχαν δραχμές, είχαν κόσμο που είχε την αξιοπρέπειά του, που έκανε τις δουλειές του, ο πλούσιος, ο φτωχός και ο μεσαίος είχαν όλοι τη θέση τους και κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν. Ήταν όλα ισορροπημένα. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε ενδιαφέρον, υπήρχε κόσμος που δεν είχε θέμα με το ξένο. Και το αγκάλιαζε, το έβαζε στην κοινωνία. Στο σχολείο ήταν εύκολα, δεν δέχτηκες bullying από τα παιδιά? Στο σχολείο δεν δέχτηκα ποτέ bullying. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ μεγάλωσα σαν βασιλιάς. Στο σχολείο είχα συμμαθητές, δασκάλους, καθηγητές, φανταστικούς. Θυμάμαι, ας πούμε, ο αδερφός μου, ο Νίκος, ο οποίος ζει αλλού, την πρώτη φορά που χαιρετηθήκαμε, ήταν 5-6, χαιρετιόμαστε και κοιτάει το χέρι του. Okay, τον κοιτάω κι εγώ, αλλά ξέρεις, μετά. Δηλαδή ήταν η πρώτη επαφή που λες, α, βλέπω κάτι παράξενο, αλλά μετά γίναμε φίλοι. Δεν κατάλαβα αυτό με το χέρι, δεν το κατάλαβα. Τι... Κοίτα για να δει μήπως του μείνει σοκολάτα στο χέρι. Μήπως του μείνει χρώμα, ρε παιδί μου. Γιατί χαιρέτησε έναν σοκολατένιο άνθρωπο και λέει, α, μήπως μου άφησε κάτι. Είναι λευκός. Ναι. Αυτό δεν μας το έπεσε αυτό. Ναι. Δεν είναι αδερφός μου, αδερφός μου, αδερφός μου, φίλος αδερφός μου. Α, μιλάει αργό το παιδί. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λέω ένα αδερφό στον δρόμο, έλα μπρο, κατάλαβα. Ναι, 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 κατάλαβα, τώρα το κατάλαβα. Αλλά είναι 80's, δεν είχαμε μπρο τότε. Sorry, και τον έλεγες αδερφό. Εσύ όμως, το έχεις κάνει και stand-up αυτό υπέροχα. Θυμάσαι εκείνο το φεστιβάλ που μας μίλησες και για τις δυσκολίες από το κράτος. Πώς είναι δηλαδή οι διαδικασίες σε δυσκόλεψαν εδώ? Είναι ένα κράτος το οποίο σε αγκάλιασε όπως και οι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Κοίτα, το ξένος λοιπόν έρχεται σε καταστάσεις που είχαν να κάνουν με την πολιτεία. Η πολιτεία, επειδή έπαθε ένα ηλεκτροσόκ και δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πληροφορία ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, τα οποία πηγαίνουν σχολείο, υπήρχε μια δυσκολία στο να τα εντάξει. Λίγο υπάρχει ακόμα, αλλά κάπως το έχουμε φτιάξει αυτό. Υπήρχε μια δυσκολία στο να τα εντάξει και κάπως να τα αξιοποιήσει αυτά τα παιδιά και να τους πει ότι παιδιά είστε Έλληνες ή ότι έχετε αυτά τα χαρτιά για να μπορέσετε να κάνετε τη ζωή σας. Ναι, η γραφειοκρατία, να δεις αυτό, ίσως είμαι πιο Έλληνας. Το περνούσες κωμικά και τότε όπως το περνάς τώρα αυτό. Όχι, 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 καθόλου. Κωμικά είναι, ξέρεις, πάντα άμα γλιστρήσεις. Όταν πάρεις απόσταση από αυτό. Με την μπανανόφλουδα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα κωμικό με το να σκάσεις κάτω. Άμα σε δύο άλλους είναι κωμικό. Ναι. Άμα το πεις στους άλλους μετά ότι α, μου συνέβη αυτό, εντάξει, γελάς. Δεν υπήρχε κάτι κωμικό σε αυτό. Ναι, ναι. Υπήρχε χάσιμο χρόνο τελικά, δηλαδή τώρα πιο έτσι, συγκεντρωμένα και πιο όρημα να το πω. Υπήρχε ένα χάσιμο χρόνο το οποίο λες. Γιατί. Mm. Δεν σε πήρε ποτέ από κάτω όλο αυτό? Να πεις γιατί να είμαι εγώ έτσι, γιατί να, δηλαδή να νιώθεις, ας πούμε, διαφορετικός εσύ? Ήξερα ότι είμαι διαφορετικός. Απλά οι κύκλοι στους οποίους έχω κινηθεί δεν έχουν επισημάνει το ότι είμαι διαφορετικός. Ίσα-ίσα το έχουν αξιοποιήσει. Η Σπύρα που ανέφερες πριν, το θέατρο, η μουσική. Άρα ο χώρος του θεάματος είναι πιο ανοιχτός, να το πούμε αυτό. Δέχεται πιο εύκολα διαφορετικότητα. Η σκηνή μεταμορφώνει τον κόσμο. Mm-hmm. Όποιος και να είσαι στο δρόμο, όταν ανέβεις πάνω σε μια σκηνή, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό το επέλεξες ή σε πήγε εκεί η ζωή από μόνη της? Η ζωή με πήγε εκεί. Το είδα, ήμουνα 5 και λέω αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και λέω μακάρι να το κάνω και άρχισε να γίνεται. Άρχισε να πραγματώνεται σιγά σιγά. Ήταν εύκολος ο δρόμος αυτός για να πας στον καλλιτεχνικό χώρο, όχι, όπως το έχεις φανταστεί? Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί? Δεν είναι εύκολος. Δεν είναι. Ο δρόμος, δηλαδή, εύκολη είναι η επιλογή. Την κάνεις. Αλλά ο δρόμος, ο καλλιτεχνικός, δηλαδή, όταν γίνεται δουλειά σου πλέον αυτό, δεν είναι εύκολο. Αλλά έχεις στοχοπροσήλωση, τόσο πολύ το ήθελες, παρόλες τις δυσκολίες, δηλαδή, δεν σε έκανε να κοιτάξεις δεξιά και αριστερά? Όχι, ήξερα να κάνω και άλλες δουλειές παλιότερα.
Και δηλαδή, έχεις κάνει κιόλας. Βεβαίως. Το κομμάτι χρήματα το έχω κάνει με διάφορα άλλα. Δηλαδή, τι δουλειές έχεις κάνει? Η αγαπημένη μου είναι η πρώτη μου, που ήταν λατζιέρης σε ένα εστιατόριο. Και γιατί αγαπημένη? Γιατί ήταν πολύ ωραία τα χρόνια. Είναι αυτά που βλέπεις μετά από χρόνια και γελάς με πολύ αυτά. Ωραία τα χρόνια. Αλλά τότε η λάτζα δεν ήταν εύκολη. Να ξέρεις που πλένουν πιάτα και αποφορτίζονται. Ναι, ρε παιδί μου, στο σπίτι και εγώ αν έχω 10 πιάτα, εσύ δεν ρώσω. Όχι να είσαι σε ένα μαγαζί και να πλένεις πιάτα 8 ώρες. Εντάξει, έχω μάθει τα 10 πιάτα που έχεις στο σπίτι, τα πλένεις εσύ, αλλά. Σε παρακαλώ, άστο αυτό. Αυτό έχω μάθει. Αλλά δεν θέλω να το. Ναι. Okay, ναι. Έχουν υπάρξει πολλές δουλειές. Στο κομμάτι της εστίασης, η λάτζα την αναφέρω ξεχωριστά γιατί είναι σημείο εκκίνησης πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το κομμάτι της εστίασης ήταν ένα κομμάτι το οποίο το είχα πολλά χρόνια. Τι άλλο έχεις κάνει, τι άλλες δουλειές έχεις κάνει για να. Σέρβις. Okay. Ήμουνα και εντάξει, είμαι κατά καιρούς DJ. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Φυλάδια. Τα φυλάδια, νομίζω όλοι έχουμε. Το δρόμο. Ναι. Ναι. Τι άλλο, κάτι. Κυρίως όταν είσαι φοιτητής, το φυλάδιο είναι φυλαστάντα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κάτι. Τι άλλο, ρε παιδιά. Ναι. Αυτά. Σε πήρε ποτέ από κάτω? Ναι. Εννοείται πως θα σε πάρει από κάτω. Αν συμβεί κάτι το οποίο να σε πάρει. Εννοείται ότι θα πάρει. Δεν το σκέφτεσαι δηλαδή να τα παρατήσεις όλα, να πας πίσω στο Κονγκό, ξέρω εγώ, να πεις θα πάω εκεί. Στο Κονγκό, άμα πάω, θα πάω πίσω. Μπροστά. Θα πω γεια σας ήρθα. Σωστό, γιατί δεν ξέρω. Κατάλαβες αυτό, ναι. Δηλαδή, πίσω μπορώ να πάω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που με ξέρουν. Πίσω μπορώ να πάω στη Τζιά που με ξέρουν. Αλλά στο Κονγκό θα πάω και μου πούνε. Θεσσαλονίκη γεννήθηκες και μεγάλος. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Θεσσαλονίκη έχω δεσμούς. Έχω δεσμούς. Έχω φίλους, έχω οικογένεια, έχω δεσμούς. Κάτι σε συνδέει με Θεσσαλονίκη. Κάτι θα υπάρχει, ποιος ξέρει. Πολλά. Εκτός αν είναι κάποιος έρωτας εκεί που σε πηγαίνω φέρνει. Εδώ τον έχουμε τον έρωτα, αλλά. Α, εδώ είναι ο έρωτας. Ναι. Ο έρωτας παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή σου. Είναι. Άσαμε εκεί. Άσαμε εκεί. Θα γινόταν. Άγγιξε και αυτή τη φλέβα, παιδί μου. Τι θα κάνω, θα πρέπει να λέω σε αυτά που λένε οι άλλοι. Είμαι καλά. Ναι, ναι. Είμαι καλά. Να μας πεις την αλήθεια. Βεβαίως και παίζει. Είναι κινητήριος δύναμη. Δεν γίνεται τίποτα. Με βάση αυτό γίνονται όλα. Με βάση αυτό. Με βάση αυτό. Αυτό είναι η αγάπη, ο έρωτας. Αυτό μας κινεί όλους. Και εσάς, λέω, όχι μόνο εμένα. Είσαι σχεσάκιας ή σ' αρέσει από κανάρα σε κανάρα? Σχεσάκιας μπορώ να πω. Σχεσάκιας, ε. Ναι. Το έχεις σκεφτεί και το γάμο και τα παιδιά? Ή είσαι μικρούλης? Βεβαίως, βεβαίως. Κοίτα, μικρούλης πλέον όχι, γιατί γκριζάρει λίγο εδώ πέρα. Όχι μικρούλης τόσο, αλλά όλα είναι στο δρόμο. Όλα θα γίνουν. Δίνεις, ρε παιδί μου, την αίσθηση ενός ανθρώπου πολύ συναισθηματικού, πολύ δοτικού. Και όλο αυτό δεν ξέρω, ας πούμε, σε έχει πληγώσει ποτέ, σε έχει φέρει στα άκρα ή στα πατώματα. Αυτό να απογοητευτείς από τον έρωτα. Κοίτα, το δόσιμο και το συνέστημα δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Πρέπει να απογοητευτείς για να ξέρεις πώς είναι. Μην το ανακαλύψεις στα 40 και πεις, ναι. Δηλαδή, πρέπει να τα δεις όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διανύσεις αυτό το μονοπάτι. Και θεωρώ ότι δεν χάνεις ποτέ, ακόμα και αν πληγώνεσαι. Όταν δίνεις αγάπη, την παίρνεις πίσω. Πώς διαχειρίζεσαι την απώλεια? Είδα και πώς μίλησες και για τον Πάνο τις προάλλες. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έχεις έτσι εξερευνήσει? Δεν νομίζω. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το εξερευνήσω ποτέ φουλ. Δηλαδή, κάποιες φορές την διαχειρίζομαι, κάποιες φορές την αποφεύγω, κάποιες φορές κάνω ότι δεν ισχύει, κάποιες φορές. Ναι, είναι πολύ θόρυβο. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει δηλαδή ακόμα? Δεν. Το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν χωνεύεται, αίρεση. Δεν χωνεύεται. Δουλεύατε μαζί με τον Πάνο, γιατί τον είπες και αδερφό, άρα είχατε μια πολύ δυνατή σχέση. Με τον Πάνο δουλέψαμε μαζί στη Μαλάμο, εκεί γνωριστήκαμε. Εκεί συνεννοηθήκαμε για τα πάντα, για το ποιοι είμαστε σε αυτή τη ζωή και τι θέλουμε να κάνουμε και τι σχέσεις θα έχουμε. Ήταν πολύ μικρότερός μου και είχα μια έτσι προστατευτική διάθεση απέναντί. Τον είχα. Μπέμπι, τον είχα. Ήταν αυτό και ερχόταν και ό,τι έκανε βλακίσκο, του έλεγανε Πάνο, μα είναι δυνατόν. Και με κοίταγε με αυτά τα μάτια, ας πούμε, να μου πει ότι ναι, έχεις δίκιο. Του λέω, τι έχω δίκιο, ένα και ένα κάνει δύο, ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι αυτό. Είχαμε διάφορα τέτοια και. Εντάξει, αυτό. Αυτά που ξέρετε. Το μπαμπάς τον έχεις γνωρίσει? Ο μπαμπάς όχι. Όχι, ο μπαμπάς είναι κάτω. Α, και δεν έχεις πάει. Α, είναι κάτω. Είναι κάτω. Μιλάτε, έχετε επαφή? Εντάξει, με τα WhatsApp και όλα αυτά και τα social media μας έχουν φέρει κοντά και υπάρχει μια επαφή. Πόσο στερήθηκες, πιστεύεις, τον πατέρα σου, τον ήθελες να τον έχεις στη ζωή σου, να μεγαλώνεις μαζί του? Ξέρεις κάτι, θα τον ήθελα, αλλά απ' την άλλη, οι κολλητοί μου, έχω κολλητούς που οι μπαμπάδες τους ήταν εκεί και το κενό αυτό το
το συμπληρώσανε. Ναι. Συν τη μαμά που έπαιζε αυτό το διπλό ρόλο με την Μπέρτα της, Superwoman, και ήταν αυτή και τα δύο. Αλλά οι γονείς των κολλητών μου με είχαν πάρα πολύ από κοντά. Ήμουνα σε κάθε οικογένεια, ας πούμε, από τους κολλητούς μου που έχουμε μεγαλώσει, που παίζαμε μπάσκετ, που ήμασταν συμμαθητές. Αναπληρώσαν το κενό. Ναι, δεν υπήρχε καν κενό. Δεν υπήρχε καν κενό. Δεν το αισθάνθηκε σε κενό. Δεν σου έλειπε αυτή η φιγούρα, ας πούμε, στο σπίτι που να πεις ότι. Το χρειάζεσαι. Όχι. Ίσως και λόγω έλλειψης ουσιαστικής, δεν λέω το υπόλοιπο που σε αγκαλιάσανε όλοι, ναι. Να σου βγάζει και αυτό το πατρικό που ανέφερες με τον Πάνο, ότι προσπαθούσες να τον προστατεύσεις. Ίσως να το έχεις αυτό, να γίνεις πολύ καλός μπαμπάς. Μακάρι. Μακάρι. Θα έρθω εδώ, απλά θα κάτσει εκεί και θα τα βάλω εδώ. Θα τα βάλει. Πόσα. Πολλά είπε. Πόσα. Πολλά θέλει. Πόσα να κάνω. Όσα θέλει. Εσύ πόσα θέλει. Θα δούμε. Όσα δώσει. Όσα δώσει. Όσα κληρώσει. Το θέλω, τον βλέπω ότι είναι έτοιμος. Τα καλουτάκια. Ο Τζερόμ έχει πολύ ζεστή αγκαλιά. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αγκαλιάζουν και είναι τυπικοί. Ο Τζερόμ ξέρει να κάνει τη ζεστή αγκαλιά. Είσαι όντως πολύ συναισθηματικός, δεν το λέμε έτσι. Την περίοδο της καραντίνας, πώς την πέρασες. Δεν δούλευες, φαντάζομαι, καθώς είναι. Η περίοδος της καραντίνας ήταν φανταστική για μένα και αποκαλυπτική. Γιατί είναι οι πρώτες αυτές δύο εβδομάδες του μένουμε σπίτι που λες. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Θα πάρουμε μια λάθος ανάσα και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Θα πατήσουμε το ασανσέρ και θα γίνει ζημιά. Και πάθαμε αυτή τη φρίκη. Ένα κανάλι βάζει και μια ταινία, το Infection, όπου έχει να κάνει με την καραντίνα. Με την πανδημία, συγγνώμη, ναι. Που μετά από απέτηση τηλεθεατών, δεν ξέρω ποιος το ζήτησε αυτό. Είδαμε ακριβώς αυτό που συνέβαινε. Και βλέπω αυτό και λέω. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Και αποφάσισα να ξεκουραστώ λίγο και να αρχίσω να είμαι δημιουργικός, να κάνω τικ, να λέω λοιπόν. Ξέρω εγώ, okay, τον Ιούνιο μάλλον πεθαίνουμε. Τι δεν έχουμε κάνει, τι είναι αυτό που δεν έχει συμβεί. Ναι. Το Αφρογκρέκο, κάναμε το άλμπουμ, το έβγαλα. Τι άλλο υπάρχει, αυτό. Και άρχισα να φτιάχνω πράγματα, να διαβάζω λίγο λιγότερο, να βλέπω ταινίες. Δηλαδή πέρασα ωραία. Πέρα από τις προσωπικές αποκαλύψεις, φτάσαμε και σε αποκαλύψεις στον χώρο του θεάτρου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο σε ξάφνιασε πάρα πολύ. Κοίτα. Γιατί έχουμε δουλέψει με πολύ κόσμο, έχουμε βρεθεί, έχουμε μπει σε τέτοια μονοπάτια. Θεωρώ ότι κάνουμε την πιο ωραία δουλειά του κόσμου. Συμφωνώ. Δεν είμαστε ανθρακορύχοι. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Δεν λέω και μπορεί να του αρέσει και καθόλου αυτό που κάνουμε. Είμαστε τυχεροί που κάνουμε κάτι που γουστάρουμε. Αυτό. Και που μας πληρώνει όπως μπορεί να πληρώνει τον καθένα. Το να υπάρχει λοιπόν σε αυτό το πράγμα βία. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό γενικά το πόσο έχει εξελίξει ο άνθρωπος στη βία. Δηλαδή, πήγαμε σε ένα φεγγάρι, και αυτό ήταν το κρατάμε από τότε, αλλά το πόσο βίαιος γίνεται ο άνθρωπος απέναντι σε έναν άνθρωπο, είναι απάντα εξελίσσεται. Βρίσκουν τρόπο για να βασανίζουν ψυχολογικά, σωματικά και λες. Γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή, το είδα αυτό και. Με ξάφνιασε. Εντάξει, οκ. Παραξενεύτηκα, δηλαδή, μου διάσα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω για σένα είναι ότι είναι σαν να μην σε πτωεί τίποτα. Σαν να έχεις σηκώσει ένα τοίχο μπροστά σου και οτιδήποτε κακό μπορεί να σου συμβαίνει ή αρνητικό, δεν το βλέπεις καν. Το προσπερνάς και το μετουσιώνεις όλο σε κάτι τόσο θετικό. Η μαμά σου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Μπράβο, μαμά. Να της πω ένα μπράβο. Πώς την είπαμε, τη μαμά Μαριάννα. Μαριάννα, κυρία Μαριάννα, μπράβο σας. Διότι μέσα από τόσες δυσκολίες στη ζωή, γιατί εσύ μπορεί να μας τα λες, εμείς ξέρουμε ότι έχεις περάσει όμως δύσκολα, ρε παιδί μου, ούτε καν θα κλαφτείς και θα γκρινιάξεις για τη δυσκολία. Θα την πάρεις και θα την κάνεις ευκολία και αγάπη. Και αυτό πρέπει με έναν τρόπο να το εκμεταλλευτείς, Ζερόμ. Αυτή την αγάπη που την έχεις τόσο πολύ μέσα σου, δεν ξέρω, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τη δώσεις. Θα δώσω κάτι σε όλους σας τώρα. Oh. Είναι στατιστικό, παιδιά. Ναι. Εάν είστε αρνητικοί, σίγουρα κάτι κακό θα συμβεί. Σίγουρα, το λέω εδώ, είναι η καμερά μου. Σίγουρα κάτι κακό θα συμβεί. Εάν είμαστε θετικοί, μπορεί να συμβεί το καλό ή μπορεί να μείνουμε στα ίδια. Είναι στατιστικό το πράγμα. Η ζωή μας, η υγεία μας, είναι οι σκέψεις μας. Η καινούργια αρρώστια της εποχής είναι οι σκέψεις μας. Ό,τι σκέφτεσαι, αυτό γίνεται. Ό,τι σκέφτεσαι. Και μπορεί να μας αρρωστήσει. Ναι, μας αρρωσταίνει, όχι μπορεί να μας αρρωστήσει. Μας αρρωσταίνει η σκέψη μας. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε δυνατοί. Εδώ είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Μπορούμε να κουνήσουμε βουνά, να λυγίσουμε κουτάλια. Ξέρω εγώ το Matrix αυτό. Χίλερ. Αυτό. Healer, αλλά σκέψου. Σκέψου θετικά. Μην πας εκεί, γιατί σίγουρα θα σε πάει σε αρνητικό μονοπάτι. Σίγουρα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο σου όνειρο, τι θα ήθελες να κάνεις που δεν έχεις κάνει.
Πολλά. Ταξίδια θέλω να κάνω. Ταξίδια, να δω κόσμους. Το Κόγκο, σου έχει μείνει το Κόγκο. Το Κόγκο. Το Χονγκ Κονγκ. Κονγκό, μωρέ. Το Ζέιρ. Σου έχει μείνει, γιατί δεν το λες. Γιατί λες ταξίδια πολλά, αλλά δεν πας να δεις εκεί τα ράτα. Πάει στο Κονγκό, μείνει μέσα στο σπίτι. Δεν το κάνω δώρο να πάει. Για κάποιο λόγο δεν πάει. Το βρω. Όχι, όχι. Τα εισιτήρια, θα σου πω μετά για τα εισιτήρια πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το δώρο. Το δήλωσε. Το Κονγκό είναι το πρώτο ταξίδι σίγουρα. Αλλά πολλά ταξίδια να δω κόσμους, να δω πολιτισμούς. Να κάνω και μια συναλλαγή στο Wembley. Ναι. Ή σε κάποιο άλλο στάδιο. Όποιο άλλο. Πρώτη σειρά. Να σου τα ευχηθούμε όλα αυτά λοιπόν να γίνουν πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Αυτό ήταν, ναι. Ναι. Ήθελες κι άλλο? Είναι. Πρέπει να φάμε κιόλας. 25 λεπτά. Πρέπει να φάμε κιόλας. Θα φάμε όλοι μαζί. Θα φάμε κιόλας. Καλά έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος. Χειροποίη τα νιόκι με χοιρινή πανσέτα. Εντάξει, Κυριάκο, έρχομαι. Θα φάμε καλά. Θα φάμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα υπέροχα να σου συμβαίνουν πάντα γιατί είσαι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ζερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνε, θα φάμε. Sobre toda la tierra, mira, ay, qué dolor que perdí. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έκανες για μένα, δεν το ήξερες, αλλά τα νιόκι είναι τα αγαπημένα μου. Έλα, ρε Συμπέτη. Τι μου λες, κυρίες και κύριοι, χαίρετε, μιλάμε για ένα πιάτο που τα έχει όλα. Ξαναπες το λίγο αυτό. Έλα, ρε Συμπέτη, τι μου λες, αλλά θέλω να το πεις πολύ ερωτικά στην κάμερα. Πες το. Έλα, ρε Συμπέτη, τι μου λες. Το έχει. Λοιπόν, εντάξει, εύκολο όμως μαζί σου, ποιος θα μην το έχει. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, μιλάμε για ένα χειροποίητο όνειρο. Μιλάμε για ένα φαγητό που αγαλιάζει μέσα σου γιατί είναι 2-1. Πατάτα και ζυμαρικά. Ένα πιάτο που μιλάμε για νιόκι πατάτας με λεμονάτι. Τι να πω, βουτυράτι, με μυρωδικά, σάλτσα λεμονιού, με τραγανή πανσέτα. Ωρε, φίλε μας, κατέστρεψε. Φίλες και φίλοι, φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, χειροποίητα νιόκι και η καρτέλα πρέπει να λέει τα μυστικά για τα χειροποίητα νιόκι. Μιλάμε για 3-4 πατάτες στο σύνολο 450 γραμμάρια. 80 γραμμάρια άλευρα. Τώρα σας γράφω άλευρα γιατί ή θα βάλετε αλεύρι απλό ή θα βάλετε μισό-μισό. Μισό σιμιγδάλι και μισό αλεύρι. Θα σας πω όμως τα μυστικά για να είναι έτσι που λέμε αλντέντε. Λοιπόν, 80 γραμμάρια παρμεζάνα, 2 κρόκους αυγών, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγες σταγόνες χυμό λιμόνι όπως συνήθως για να είναι πολύ φίνα η γεύση. Πάμε τώρα στα απλά. Θέλω σήμερα να είναι απλό η σάλτσα. Θέλω να πρωταγωνιστεί το νιόκι παρόλο που στην Ιταλία είναι συνοδευτικό για τα κρέατα. Θέλω να το δέσουμε μόλις με 2 κουταλιές τη σούπα στηρή κρέμα, αφού το βγάλουμε ζεστό-ζεστό, με 300 και να δέσει πολύ, μαζί με 300 γραμμάρια ψιλοκομμένη χοιρινή πανσέτα που θα σας μάθω πώς θα την κάνουμε τραγανή πολύ. 1 κουταλιά τη σούπα καπνιστή πάπρικα, ένα λεμόνι, χυμό και ξύσμα, αλάτι και πιπέρι φυσικά. Θα τα φτιάξουμε τα νιόκι εμείς δηλαδή. Ναι. Μπέτη μου. Κοίταξε, μιλάμε για μια Παρασκευή πολύ εύκολη. Θέλω ο κόσμος να πάρει πατάτες. Μάλιστα. Το σύνολο 450 να κάνει τρύπες. Και να τις ψήσεις στο φούρνο με αλουμινόχαρτο. Τώρα θα τις τυλίξω εγώ. Στους 160? Ναι. Γιατί κάνω τρύπες. Γιατί θέλω η πατάτα να αρχίσει να βιδατώνεται. Δηλαδή δεν θέλω να τη βράσει ο κόσμος και να έχει υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο θα βγουν τα νιόκι συγκλονιστικά. Ωραία. Όχι υγρασία στην πατάτα. Σύνουμε λοιπόν τις πατάτες. Σύνουμε τις πατάτες. Τέσσερις πατάτες. Ναι. Τέσσερις ανάλογα στις πατάτες. 450 γραμμάρια. Στην περίπτωση που τις βράσετε, βάλετε λίγο στο φούρνο ανοιχτές, να ξεραθούν λιγάκι και να φύγει η υγρασία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα δικά μας. Στο μεταξύ, κάτσε να βάλω εγώ για να είμαι έτοιμος. Σε κουχλάζω ένα αλατισμένο νερό για να φας και ένα ζεστό πιάτο νιόκι. Να τα ρίξω αυτά μέσα. Ναι. Ωραία. Κουχλάζω αλατισμένο νερό. Τέλεια, φανταστικά. Και πάω να σας δείξω τώρα με ποιον τρόπο θα κάνουμε αυτή τη ζύμη. Η ζύμη είναι μια ζύμη από πατάτα και λιγοστό αλεύρι. Λοιπόν, θέλω στη σίτα. Ή στον πατατοπουρέ, αυτό τι είναι, μηχάνημα, το press, potatoes press που λέγω, αυτή η πρέσα της πατάτας, να την πιέσετε, δηλαδή δεν θέλω να γίνει λαστιχωτή, ή σε μία σίτα να πάρουμε να το πάρουμε ως πουρέ. Mm-hmm. Τέλεια. Και όπως είναι εδώ, τώρα θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ποια είναι αυτά? Λίγο αυγουλάκι, 2 κρόκους μόνο που σας γράφω στο σύνολο, απλά τα υλικά. Θα βάλω και λίγο λεμονάκι, συνήθως
για να μην μυρίζουν όπως σας έχω πει. Αλάτι οπωσδήποτε. Και θα αρχίσω πολύ εύκολα να βάλω και την παρμεζάνα. Έχει εξελιχθεί λίγο με τα χρόνια. Μπέτη, η ζύμη αυτή ήταν μόνο με σιμιγδάλια, αλλά έχει εξελιχθεί. Mm-hmm. Τώρα βάζουμε η σεφ παρμεζάνα. Βάζουμε μέσα. Για να γίνω ακόμη πιο νόστιμο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με ένα αλεύρι θα βάλεις, δηλαδή. Τελευταία στιγμή πρέπει να ανακατέψουμε πρώτα τα υλικά, γιατί άμα βάλουμε το αλεύρι, θα αρχίσει να ρουφάει αυτό πολύ γρήγορα την υγρασία. Κατάλαβα. Το παιχνίδι, παιδιά, πρόκειται για ένα παιχνίδι υγρασία. Δηλαδή θέλω, ναι, μεν την πατάτα, αλλά δεν θέλω να κολλάει πολύ, ούτε θέλω να βάλω μέσα αλεύρι πάρα πολύ. Mm-hmm. Θα γράφω το ελάχιστο, το οποίο είναι στα 80 μόλις γραμμάρια. 80 γραμμάρια, δεν υπάρχει λόγος να είναι κοσκινισμένο και αρχίζει τα παλά-παλά. Εδώ να το κάνουμε στην αρχή ένα απλό στριφογύρισμα. Δεν θέλω να πάρει πολύ αλεύρι. Οπότε σας γράφω το ελάχιστο, τα 80 γραμμάρια και μετά ό,τι κάνουμε στον πάγκο. Ωραία. Αν θέλει, αυτό πρόκειται για μια συνταγή τώρα η οποία γίνεται, Μπέτη, γίνεται στη στιγμή, τα βράζω στη στιγμή. Αν πρόκειται τα νιόκι να μείνουν, θέλω να τα ανακατέψετε με μισό σιμιγδάλι. Τα 80 γραμμάρια δηλαδή που σας γράφω με τα άλευρα, θέλω να βάλετε 40 γραμμάρια λευκό αλεύρι και 40 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Εντάξει. Ωραία. Εύκολο και θα κάνεις επί τόπου, βέβαια. Επί τόπου. Λοιπόν, όπως είναι, να, κοιτάξτε τώρα μια. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το χειροποίητο φρέσκο ζυμαρικό, γιατί πρόκειται για ένα. Είναι μια μίξη το νιόκι. Είναι ζυμαρικό με πατάτα μαζί. Όπω ήδη υπάρχει. Πατάτα, πατάτα με παρμεζάνα μαζί και θα κάνουμε τώρα. Να δω το ζυμαρικό. Κάνει αυτό το σχεδιάκι, θέλω λοιπόν, εδώ. Κοίταξα, θα σας αρχίσω να τη χωρίζω. Θα κάνω ένα μπαστούνάκι. Α, φτιάχνουμε μικρά, μπαστούνάκια. Μικρά, και δεν υπάρχει λόγος να κάνετε, αν τα κάνετε, το νιόκι είναι ένα φαγητό που είναι της κατσαρόλας για την οικογένεια. Δεν θέλω να έχετε δηλαδή κόσμο πάρα πολύ. Να, αυτή είναι η ζύμη. Να έχετε κόσμο πάρα πολύ και να κάνετε 2 κιλά νιόκι. Θέλω λίγο, δηλαδή είναι για τη στιγμή τώρα. Ναι. Λοιπόν, κόψτε μου μικρά, που λέω εγώ. Να τα εδώ. Κομματάκια ή καρβελάκια όπως είναι. Mm-hmm. Και όπως είναι πλακέ τώρα αυτό, αλλά το κάνω και λίγο πιο λεπτό. Όπως είναι εδώ, θα πάτε εδώ να μου το πιέσετε, όπως κάνουν τα μελομακάρονα. Θα το πιέσετε και θα το γυρίσουμε. Α, καλέ, τι ωραίο. Πάμε άλλη μία. Το πιέζω εδώ. Το γυρίζω. Ένα λίγο πιο λεπτό και το γυρίζω. Τα θέλω λίγο μεγάλα. Αν τα θέλετε πιο λεπτά, πιο μικρά. Μπαστούνάκι, καρβελάκι μικρό να βγει σαν πατατό. Να, πατατομπουκίτσα. Έτσι λοιπόν και μετά το κόβετε. Πω. Ήδη βράζουν τα νιόκι μας, συγκλονιστικά πολύ ωραία. Και πάμε να σας πω τα μυστικά για την πανσέτα. Τα μυστικά λοιπόν για την πανσέτα. Ένα πράγμα θέλει η πανσέτα. Αλάτι. Στο έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Mm. Πανσέτα. Γιατί είναι λιπαρό κρέας, οπότε δεν θέλει πολλά βούτυρα λαδιά και τέτοια. Αλάτι, από βραδύ σε ανακάτεμα, ψήσιμο στους 160 στο φούρνο να γίνει τραγανή και φέρνω εδώ την πανσέτα για να απορροφήσει. Για να απορροφήσει το λίπος. Δεν βάζει το τηγάνι. Να απορροφήσει το αλάτι. Κατακράτηση υγρών και τι πετυχαίνουμε με αυτό. Πετυχαίνουμε να έχουμε, κοίταξε εδώ, μια πανσέτα. Όπου έχει πει πω. Κρίτσι, ξακρουτών είναι, βρε παιδιά. Ναι. Φυλά εδώ στην άκρη για να σου φτιάξω τα ωραία τα νιόκι που θέλω μόλις. Έχουν βράσει ήδη σε ένα τηγάνι. Να βάλω λίγο ελαιόλαδο, λιγοστό βούτυρο. Αν θέλω προαιρετικά μια πατημένη σκελίδα σκόρδο. Πω. Και παιδιά. Θέλω και λίγο οι Ιταλοί κάποιες φορές τι κάνουνε. Τα περνάνε λίγο έτσι, τα περνάνε λίγο, τα καίνε. Και του δίνουν και κρούτα. Δώσε τύψη στο λαό. Όπως είναι από την κατσαρόλα, εδώ. Τώρα βγάζω το σκόρδο, έχει μυρίσει τόσο όσο, δεν θέλω παραπάνω. Και όπως είναι τώρα, θα σας πω μια πολύ γρήγορη κρέμα λεμονιού. Να το συνοδεύσετε με, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρησιμοποιείτε κρέμα γάλακτος. Α, χωρισμένα λιπαρά. Τι θέλω, 2 κουταλιές της σούπας μόλις. Κοίταξε το. Και αν τους κάνουμε και κρούστα, θα είναι ακόμα πιο νόστιμο. Καλά, βέβαια. Πω. Κάτσε να πάρω και τα. Έλα, πέρα να τα βγάλω εγώ και ξεκινήσει. Λοιπόν, τι θέλω, 2 κουταλιές τυρί κρέμα. Εδώ όπως είναι. Κοιτάξτε μια ωραία δόση που θα φτιάξω εδώ. Καλή κουταλιές. Λίγο καπνιστή πάπρικα εδώ βάζω για να θυμίζει και λίγο μπέικον. Η πανσέτα είπαμε αντί για μπέικον, βάζω και λίγα θυμαράκια μέσα ή ό,τι μυρωδικά θέλετε. Και ξύσμα από ένα λεμόνι. Ξύσμα και μπορούμε και χυμό. Κοίταξε, Μπέτη μου, πιατάρα εδώ. Πιατάρα. Ξύσμα. Θα σε βάλω και λίγο τώρα σε πιάνι. Άστα λίγο να κάνω λίγο χρώμα που είναι ωραίο. Λοιπόν, θέλει το βουτυράκι έτσι. Εδώ πέρα θέλει μια κουταλιά τη σούπα μόλι βουτύρο. Έχουμε βάλει το ελαιόλαδο για να αραιώσουμε λίγο τα λιπαρά μα. Οπότε και να έχουμε την κρούστα την πολύ ωραία. Και πάμε ζωμό από την κατσαρόλα ή από ένα βραστήρα, ό,τι έχετε. Mm-hmm. Ανακάτεμα ίσα-ίσα. Με το μάτι, παιδιά. Κοίταξε εδώ. Θα δημιουργήσω τώρα αυτή την κατάσταση εδώ πέρα που θα την αφήσω να γλασάρει. Το τυρί κρέμα είναι αυτό τώρα, έτσι. Λίγο τυράκι κρέμα που έχετε μέσα. Όπω είναι, θα πέσουν μέσα.
Αντί για κορεσμένα λιπαρά κρέμας γάλα, κρυσό. Να ρίξω και την πανσέτα. Και τώρα, παιδιά, ναι, ρε Μπέτη, κοίταξε εδώ. Πασπαλιστή, πασπαλιστή. Ωρε, φίλε, τι πάει είναι αυτό που μας έφτιαξες. Λεμόνι, λεμονοθύμαρο, λούδες. Καλά, φανταστικό. Ζερόμε, έλα να φάμε. Έλα, τρώμε. Μια μπουκιά δηλαδή, αλλά εντάξει. Έχουμε κι άλλο από εδώ. Τι ωραία φαγητάρα. Όπω μιλάει. Καλά, φανταστικό. Για στα χέρια σου. Να τολμήσω. Έλα, έλα. Δεν έχει πολλές. Δεν έχει πολλές. Ναι, πατατούλα. Τα ψήσαμε μαράκι, επειδή ξέρω ότι κάνεις δίαιτα, τα ψήσαμε στους 160 στο φούρνο την πασέτα, ώστε να βγάλει το λιπάκι της αυτό το απεριτά λιπαρά που δεν θέλει. Και να στεγνώσει, να γίνει τραγανό πολύ. Και να σου το παιδιά μια φαγητάρα. Αλλά αύριο σου έχω πιο ωραία φαγητάρα. Τι. Τριφτή κυμαδόπιτα. Λοιπόν, έχουμε και τον νικητή από την, για τη δωροεπιταγή των 2.000 ευρώ, τον Γιώργο Καλογερά, που κερδίζει τη δωροεπιταγή για να ανακαινήσει το μπάνιο του, το σαλόνι του, ό,τι θέλει, από την Tiles Gallery Ελλάς. Συγχαρητήρια, Γιώργο Καλογερά, λοιπόν. Εύχομαι να ανανεώσεις το χώρο σου, να τον ανακαινήσεις. Εμείς να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε ένα ωραίο μεσημέρο απόγευμα το βράδυ. Έλει. Και αύριο 10 παρα 10, ποιος είναι πρωινιάτικα? Εμείς! Ζερό, μέλα, τρώμε! Έλα, ζερό! Ωπ, κοίτα εδώ.